Σας καλωσορίζουμε στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Ελμούρα για την βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου «Πριν γίνουμε πουλιά». Επειδή έχουμε να γίνει και μια γενικότερη συζήτηση για το ζήτημα της ψυχικής υγείας, να σας πούμε πριν ξεκινήσουμε ότι ο Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Αλιμούρα είναι ένας αυτοδιαχειριζόμενος χώρος, ο οποίος λειτουργεί με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Κάθε Δευτέρα στις 7 είναι η διαχειριστική του συνέλευση, στην οποία αποφασίζεται τόσο ο τρόπος λειτουργίας του χώρου, όσο και τα διαδικαστικά που χρειάζεται, ή εκδηλώσεις ή οποιαδήποτε δραστηριότητα προκύπτει εντός αυτού ή εκτός. Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι στο χώρο πραγματοποιείται ένα αφιέρωμα στο Παλαιστινιακό Κινηματογράφο, οπότε τις επόμενες 3 Δευτέρες μετά τις 9 έχουμε προβολή ταινίας. Τώρα για σήμερα θα σας διαβάσουμε δύο πράγματα που έχουμε γράψει εμείς σαν Αλιμούρα για το ζήτημα και στη συνέχεια θα περάσουμε και στους υπόλοιπους ομιλητές, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ που έχουμε μαζί μας. Οπότε, αναζητώντας κανείς τι έχει να πει σύγχρονη ψυχιατρική για τα προβλήματα των ανθρώπων, θα βρει εκτεταμένες αναφορές στην κληρονομικότητα, τις γονιδιακές μεταλλάξεις, τις διαταραχές των νευροδιαβιβαστών και πολύ λιγότερες για τον τρόπο και τον τόπο στον οποίο ζούμε. Προφανώς, όλες οι βιολογικές παράμετροι με τις οποίες καταπιάνονται οι ψυχίατροι δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αρνηθούμε και να υποτιμήσουμε τη σημασία του. Ωστόσο, οφείλουμε να αναδείξουμε και την κοινωνική ρίζα των προβλημάτων ψυχικής υγείας. Ζούμε σε μια συνθήκη που η ίδια η επιβίωση είναι ένα διαρκές στοίχημα, όταν βασικά αγαθά όπως η στέγη, το ρεύμα, η τροφή δεν είναι δεδομένα και οι ρυθμοί ζωής που καλούμαστε να τα απεξέλθουμε ολοένα επιταχύνονται. Όλοι τρέχουμε συνεχώς και δεν έχουμε χρόνο όχι μόνο για αυτό που ονομάζουμε ψυχαγωγία, ας πούμε, με κάποιους ποιοτικούς όρους, αλλά πολλές φορές ούτε καν για να ξεκουραστούμε. Ταυτόχρονα, δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα από τις συνεχόμενες κρίσεις και μια τραγική είδηση διαδέχεται την άλλη. Ανάμεσα σε πολέμους, κλιματικές καταστροφές, εργατικά και μη δυστυχήματα, πανδημίες, νιώθουμε έρμεα της τύχης και πως δεν είναι καθόλου απίθανο να είμαστε εμείς ή κάποιος δικός μας ένας ακόμα αριθμός της απώλειας. Παράλληλα, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε, το νεοφιλελεύθερο αφήγημα μας τριβελίζει το μυαλό για το πώς πρέπει να είμαστε συνεχώς παραγωγικοί, να αποκτάμε καινούργιες δεξιότητες, χωρίς ποτέ να είμαστε αρκετοί, να ανταγωνιζόμαστε ο ένας την άλλη, να βλέπουμε τον διπλανό σαν εχθρό και τελικά να μένουμε μόνοι μας. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, το σύστημα επιμένει πως αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε, πως δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική και πως αν νιώθουμε δυστυχισμένοι, φταίμε μάλλον εμείς. Βέβαια, εμείς επιμένουμε να πιστεύουμε ότι δεν πάει απλά κάτι λάθος με τα μυαλά μας, αλλά ότι όλος αυτός ο τρόπος ζωής είναι λογικό να μας αρρωσταίνει. Σε αυτό το σημείο, θέλουμε και να αναφερθούμε σε μια παρανόηση που εντοπίζουμε στην κουβέντα για την ψυχική υγεία εντός των ίδιων των κινημάτων. Είναι σαφές ότι αν ανατρέξουμε στο παρελθόν της ψυχιατρικής με τους εγκλισμούς, τα βασανιστήρια και το στίγμα, αλλά και σε ένα παρόν με ακούσεις νοσηλίες, με κατασταλτικές φαρμακευτικές αγωγές και κλειδωμένες πόρτες, είναι λογικό να μας δημιουργείται αποστροφή, η οποία συχνά παρεκτρέπεται και σε μια ριζική απόρριψη του συνόλου της ψυχιατρικής, άρα και της ίδιας της συνθήκης του ασθενούς. Έτσι, πολλές φορές καταλήγουμε να θεωρητικολογούμε, βασιζόμενοι σε σοφιστίες που έχουν γράψει διάφοροι ειδικοί της αντιψυχιατρικής, όπως ο Φουκό, ο Ντελέζ, ο Γκονταρί ή οποιοδήποτε άλλος, διαμορφώντας τη στάση και τη γνώμη μας πάνω στο ζήτημα, αφήνοντας απ' έξω τα ίδια τα υποκείμενα που έχουν βρεθεί σε αυτή τη συνθήκη. Με αυτόν τον τρόπο, βρισκόμαστε χωρίς να το συνειδητοποιούμε, να υποτιμούμε τον ψυχικό πόνο, να αρνούμαστε την ψυχιατρική εμπειρία και να λέμε κι εμείς ένα ιδιότυπο, όλα είναι στο κεφάλι σου, βγες με τους φίλους σου, θα σου περάσει, και να θεωρούμε ότι ξέρουμε καλύτερα από τους ίδιους ανθρώπους που βίωσαν αυτή τη δυσκολία. Τώρα, για να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο και να διαμορφώσουμε μια κινηματική διαδικασία, η οποία θα είναι όντως βοηθητική και όχι απλά αφοριστική, ένα καλό πρώτο βήμα είναι να δίνουμε το έδαφος μέσα στους χώρους μας να μιλάμε ανοιχτά για το ψυχιατρικό βίωμα. Αυτό μας ωφελεί τόσο στο να έχουμε μια ρεαλιστική και γεωμένη αντίληψη για τις ανάγκες των ατόμων και τις ανεπάρκειες του συστήματος, όσο και στο να απαλύνουμε ένα στίγμα το οποίο είναι ακόμα πανταχού παρόν και ισχυρότατο. Επίσης, στο να μην ξεχνάμε, όπως φαίνεται και το συγκεκριμένο βιβλίο που θα μιλήσουμε σήμερα, ότι η δύναμη της αφήγησης είναι θεραπευτική τόσο για αυτόν που την κάνει, όσο και για αυτόν που την ακούει. Η αφήγηση ήταν ανέκαθεν όπλο των κοινοτήτων που απελευθερώνει αυτόν που διηγείται, ενδυναμώνει αυτόν που δεν βρήκε ακόμα το κουράγιο να μιλήσει, μας γεμίζει γνώση και χτίζει ισχυρούς δεσμούς. Το να βάζουμε το βίο μας σε λέξεις είναι τρόπος να το διαχειριστούμε και να θεραπευτούμε. Το βιβλίο της Ναταλίας, λοιπόν, για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, καταφέρνει μέσα από μια λογοτεχνική αφήγηση να δώσει ορατότητα πίσω από την κλειδωμένη πόρτα μιας ψυχιατρικής κλινικής. Για το πώς ένας άνθρωπος σαν όλους εμάς διαχειρίζεται μια τέτοια κατάσταση, παρατηρεί και κατανοεί τους άλλους ασθενείς και τις ανεπάρκειες του ψυχιατρικού θεσμού, συνάπτει σχέσεις αλληλεγγύης και φιλίας και αποκτά τελικά κουράγιο και εργαλεία να συνεχίσει τη ζωή του. Αυτά βέβαια θα μας τα πει πολύ καλύτερα η ίδια η Ναταλία, και αυτό που αναλογεί πιο πολύ σε εμάς
είναι να αναφερθούμε στο ρόλο μιας κοινότητας, όπως ένας ελεύθερος κοινωνικός χώρος, σαν την Αλιμούρα που βρισκόμαστε σήμερα και οποιοδήποτε άλλος, στη διαχείριση και κατανόηση των ψυχικών ζητημάτων. Οπότε, αναγνωρίζοντας και αναδεικνύοντας την κοινωνική διάσταση της ψυχικής υγείας, όπως είπαμε και στην αρχή της εισήγησης, συμπεραίνουμε ότι η συμμετοχή στους κοινωνικούς αγώνες και η προσπάθεια για βελτίωση της πραγματικότητας που ζούμε είναι ανάμεσα σε πολλά άλλα και κομμάτι της θεραπείας μας. Επίσης, μέσα σε χώρους σαν αυτόν που βρισκόμαστε σήμερα, μπορούμε να συζητήσουμε και να οργανώσουμε αντιστάσεις ενάντια στο ψυχιατρικό μοντέλο που ακολουθείτε, να ασκήσουμε κοινωνικό έλεγχο και πίεση στην κρατική πολιτική που δημιουργεί ψυχιατρία φυλακές, με καθυλώσεις, με ακούσεις νοσηλείας, με τη βοήθεια μπάτσων και πολλά άλλα, να αναδείξουμε και να εμποδίσουμε ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων δομών ψυχικής υγείας, δηλαδή πολιτικές που αυξάνουν τον αποκλεισμό, τον κατακαιρματισμό και την ασυδοσία εντός του ψυχικού πεδίου μεταξύ άλλων. Και επίσης να αναδείξουμε και να ενισχύσουμε αγώνες του ίδιου θεραπευτικού προσωπικού και των ασθενών για την καλυτέρευση των συνθήκων στις υπάρχουσες δομές ψυχικής υγείας αυτή τη στιγμή. Παράλληλα, εμείς θεωρούμε ότι ο τρόπος λειτουργίας ενός οποιοδήποτε κοινωνικού χώρου, σαν την Αλιμούρα ή οποιονδήποτε άλλον, είναι θεραπευτικός με πάρα πολλούς τρόπους. Για αρχή, η ίδια ύπαρξη μιας κοινότητας με ισχυρούς δεσμούς και αλληλεγγύη είναι αντίδοτο στη γενικευμένη μοναξιά και στις ιδιότητες που μας γονατίζουν. Δίνει κάπως χέρια για να στηριζόμαστε και να στηρίζουμε όταν όλα γύρω μας βλέπουμε να καταραίουν. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη μιας κοινής προσπάθειας, κοινών στόχων, κοινού οράματος, κοινής αποτυχίας και επιτυχίας, δίνει νόημα και περιεχόμενο εκεί που πριν ο καθένας από μόνος του μάλλον δυσκολευόταν να το βρει. Και τέλος, εντός των ελεύθερων κοινωνικών χώρων, έχουμε και εμείς οι ίδιοι τη δυνατότητα και την ευκαιρία κάπως να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την ψυχική νόσο, να δημιουργήσουμε τελικά κοινότητες που συμπεριλαμβάνουν και στηρίζουν τον ψυχικά ασθενή, αντί να κάνουν πως απλά δεν τον βλέπουν, με στόχο στο τέλος να βγάλουμε αυτή την απελευθερωτική διαδικασία προς τα έξω, στην ίδια την κοινωνία στην οποία όλοι ζούμε. Αυτά είναι που θέλαμε να πούμε σαν άλλη μούρα. Οπότε θα δώσουμε το λόγο στους υπόλοιπους ομιλητές και την ομιλήτρια και μετά θα ακολουθήσει η κουβέντα όπου θέλουμε όλοι να πάει. Άμα θέλετε, ναι. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Με τιμάτε με που έχετε έρθει. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση να σας πω για τα άλλα δύο βιβλία που έχουμε φέρει μαζί. Πρόκειται και το πρώτο μου βιβλίο, τον Αρλεκίνο, που είναι παραμύθια για ενήλικες. Και το δεύτερο είναι οι Κόκκινες Κλωστές, που είναι διηγήματα για τον πόλεμο στην Ιεμένη, τα ναρκωτικά, το MeToo, το κίνημα και άλλα κοινωνικά ζητήματα. Κλείνω την παρένθεση για να επιστρέψουμε στα ψυχιατρικά. Εγώ διαγνώστηκα με διπολική διαταραχή στα 30 μου, πολύ μεγάλη δηλαδή. Βέβαια, τώρα που ανατρέχω πίσω στο παρελθόν, καταλαβαίνω ότι είχα συμπτώματα από πολύ μικρή. Απλά δεν τα είχαμε καταλάβει, γιατί και τότε δεν ήταν γνωστή η ασθένεια. Το πρώτο καιρό έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια να βρω φάρμακα που μου ταιριάζουν και γιατρούς που μου ταιριάζουν, γιατί και αυτό δεν είναι εύκολο. Και κάποια στιγμή έπεσα στο τρυπάκι που πέφτουν όλοι, ότι δεν έχω τίποτα και είναι ένα λάθος η διάγνωση και εντάξει. Οπότε έκοψα τα φάρμακα μαχαίρι. Με το να κόψω τα φάρμακα μαχαίρι, με οδήγησε σε κατάθλιψη, μεγάλη κατάθλιψη. Και έτσι έκανα την πρώτη μου απόπειρα, που οδήγησε και στο ψυχιατρίο. Αυτό περιγράφει το βιβλίο, πώς έγινε η απόπειρα, πώς μπήκα στο ψυχιατρίο για πρώτη φορά, γιατί από τότε έχω πει άλλες δύο φορές, και τους ανθρώπους που συνάντησα εκεί, και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και τους άλλους ασθενείς, πώς ήταν οι σχέσεις μας και τι έγινε αφού βγήκα. Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πολύ για αυτό το βιβλίο, γιατί καταπολεμά το στίγμα, το οποίο υπάρχει στις μέρες μας ακόμα. Έχω φίλους που μου είπαν ότι ξέρεις τι, δεν θα κάνουμε παρέα πια γιατί παίρνεις φάρμακα, ή μου είπαν μην παίρνεις φάρμακα, να τρως λαχανικά και φρούτα και να κοιμάσαι καλύτερα. Εντάξει. Όπως επίσης με έχουν διώξει από δουλειές λόγω αυτού, γιατί πρέπει να το λέω ότι είμαι διπολική, με την αιτιολογία ότι δεν θα τα βγάλεις πέρα, έχει πολύ στρες στη δουλειά, δεν θα αντέξεις, καλύτερα να μην προχωρήσουμε κτλ. Αυτά είχα να σας πω προς το παρόν. Θα
μιλήσουμε και πάλι. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σταμάτη. Γεια σας, εγώ είμαι Σταμάτης, εγώ είμαι εκδότης του βιβλίου αυτού για τα πριν γίνω δουλειά. Σε έναν πολύ μικρό εκδοτικό οίκο που λέγεται Μικρές Εκδόσεις. Και μικρό ή δικό μας, δηλαδή χειροποίητο, ας πούμε, που λένε. Εγώ αυτό το βιβλίο μου το έστειλε η Ναταλία να το διαβάσω. Κάποια στιγμή μια κοινή φίλη μας σύστησε και μου το έστειλε σε mail να το διαβάσω πρώτα απ' όλα. Μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά βασικά κυρίως, εγώ αυτό πάντα τονίζω στις παρουσιάσεις του βιβλίου της Ναταλίας, μου φάνηκε πάρα πολύ καλό βιβλίο λογοτεχνικά. Πάρα πολύ καλό. Με εντυπωσίασε ο τρόπος που περιγράφει χαρακτήρες, που περιγράφει με πολύ απλά λόγια, πολύ λιτά, πολύ μινιμαλιστικά, ας πούμε, πώς ξαφνικά μέσα σε μια μισή σελίδα έχει πλήρη εικόνα για έναν άνθρωπο. Σου δημιουργεί πλήρη εικόνα, εντάξει, δεν γνωρίσαμε τον άνθρωπο. Η Ναταλία έγραψε το βιβλίο αυτό αφού είχε την περιπέτεια με την ψυχική υγεία και την νοσηλεία σε ψυχιατρίο. Το ενδιαφέρον στο βιβλίο αυτό είναι, για μένα, τα δύο ενδιαφέροντα, στο βιβλίο, πολύ ενδιαφέροντα, είναι πρώτον το οποίο το λέει και ρητά η ίδια, το αναφέρει ρητά, είναι μέσα σε αυτά που θέλει να πει μέσα από το βιβλίο της, ότι μέσα στην ψυχιατρική κλινική, στον Ευαγγελισμό, οι άνθρωποι που ήταν εκεί, οι ασθενείς, οι υπόλοιποι, είχαν δημιουργήσει μια κοινωνία η οποία είχε σχέσεις. Δεν ήταν ένα διάλειμμα στη ζωή τους, ήταν ένα διάλειμμα, αλλά δεν το ζούσαν στα διάλειμμα στη ζωή τους. Όπου βρίσκονται άνθρωποι σε συσχέτιση μεταξύ τους, έχουν ήδη δημιουργήσει μια κοινωνία. Και μάλιστα αναφέρει κάποια στιγμή ότι με φόβο μετά πώς θα βγούμε στην. Ότι έχει συνηθίσει μια κανονικότητα σε εισαγωγικά η οποία υπάρχει εκεί μέσα. Με την έννοια ότι είναι πραγματικές αληθινές σχέσεις που δημιουργούνται μέσα σε εκείνες τις συνθήκες. Βγαίνοντας από εκείνες τις συνθήκες και βγαίνοντας σε κάποιες άλλες συνθήκες εκτός ψυχιατρίου, ούτως ή άλλως θα έχεις να αντιμετωπίσεις πάλι σχέσεις και μια κοινωνία που βρίσκεται υπό κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Δεν υπάρχει έννοια ακριβώς. Για μένα λοιπόν άρχισε να φεύγει το μυαλό μου τελείως η έννοια το είμαι τώρα μέσα και τώρα βγαίνω έξω. Και μάλιστα το αναφέρει και αρκετά γλαφυρά με μια αυτή του αυγού που μπαίνει και αρχίζει το αυγό και παίρνει διάφορες μορφές. Να είσαι μέσα στο αυγό ή έξω και ξαφνικά αρχίζει να το αυγό να είναι αυτό ή να είναι εκείνο ή να είναι ένας ευρύτερος χώρος ή να είναι το δικό σου αυγό και είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο εμένα με, επειδή λογοτεχνικά είναι πάρα πολύ καλά δοσμένο σαν γραφή, το θέμα του στίγματος όπως τους περισσότερους ανθρώπους με απασχολεί και από προσωπικά βιώματα, ας πούμε, από ανθρώπους δικούς μου και λοιπόν, όπως τους περισσότερους ανθρώπους, απλώς δεν το λένε. Το θέμα του στίγματος είναι όντως ένα θέμα ίσως για πάρα πολλούς ανθρώπους τουλάχιστον πολύ σημαντικότερο από την ίδια την ασθένεια. Δηλαδή η ασθένεια αυτό το οποίο υφίστανται στη ζωή τους καθημερινά και αισθάνονται ότι υφίστανται εντάξει προφανώς η απόπειρα αυτοκτονίας αλλά από τη στιγμή που ισορροπείς με κάποια αγωγή ας πούμε με κάποια παρακολούθηση ιατρική είτε είναι ψυχοθεραπεία είτε είναι φαρμακευτική είτε είναι προσπαθείς να ξαναφτιάξεις, να στήσεις τη ζωή σου την οποία ζωή σου όσο χάλια σε όποιες συνθήκες και να είσαι και όσο χάλια και να θεωρείς ότι βρέθηκες κάποια στιγμή, θες να τη συνεχίσεις από εκεί. Και τη συνεχίσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Το στίγμα είναι αυτό που δεν σε αφήνει να προχωρήσεις με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί συνέχεια σου βάζει φρένα. Το στίγμα για μένα παίρνει πολλές μορφές. Είναι η μορφή ότι δεν σε κάνουμε παρέα ή δεν μπορώ να κάνω παρέα με άνθρωποι που περιβάλλονται. Είναι μορφή, καλά δεν συζητάω, ο γκόμενος που θα σε αφήσει γιατί θέλει να βρει μια γυναίκα που δεν είναι φυσικά ασθενής. Αλλά αυτό πες, ο γκόμενος θα σε αφήσει και για πολύ λιγότερα από τόσο, πολλές φορές και πιο χαζά. Αλλά είναι, υπάρχουν και, άλλα, και άλλες μορφές στίγματος. Με την Ναταλία πήγαμε κάποια στιγμή τώρα, αυτή την περίοδο ως εκδότης, εγώ και φίλος που πάμε παρέα, πήγαμε σε κάποιες ημερίδες για την ψυχική υγεία, τις οποίες οργανώνουν και οι σύλλογοι συγγενών, υποστηρικτών, όπως το λένε, ανθρώπων ψυχική υγεία. Και έκανα την εξής ερώτηση. Στην ημερίδα ήταν κάποιοι άνθρωποι που μιλούσαν και τους ρώτησα τον άνθρωπο που το οργάνωνε. Από αυτούς που βρίσκονται, ήταν μια ημερίδα και είχε 3-4 τραπέζια. Εντάξει, έγινε γρήγορα, 3 τραπέζια συζήτησης. Σε αυτά τα τραπέζια, τα 3 λέω, πόσοι άνθρωποι που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα ψυχικής υγείας έχουν κληθεί να κάθονται στο τραπέζι? Κανένας.
Η απάντηση του ήταν: υπάρχουν 2-3 άνθρωποι εδώ στο ακροατήριο που έχουν θέματα ψυχικής υγείας. Ένα ακροατήριο μεγάλο. Λέω: εσείς είσαστε ο σύλλογος των συγγενών και των ανθρώπων που φροντίζουν ανθρώπους με ψυχική υγεία και βάζετε σαν ένα από τα πρώτα πράγματα μπροστά ότι εμάς, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν αντιμετωπίσει θέματα ψυχικής υγείας να εμφανίζονται, να πούνε τη δική τους οπτική και να βρεθούν λύσεις και τρόποι να ζήσουν και να γίνουν αυτόνομοι όπως αυτοί το θέλουν. Και όταν κάνεις μια ημερίδα, δεν τον κάνεις να σου μιλήσει ποτέ. Αυτό είναι στίγμα. Και αυτό είναι πιο ισχυρό στίγμα από το άλλο καμιά φορά, γιατί και να προσπαθήσει, δεν θα μπορέσει να το καταλάβει ότι είναι στίγμα. Είναι διάκριση αυτό. Υπάρχει και ένα άλλο στίγμα, για να το πάω παραπέρα. Ακόμα. Η Ναταλία και εγώ ως εκδότης έχουμε κληθεί σε παρουσιάσεις σε ακροατήρια που έχουν να κάνουν κάτι με την ψυχική υγεία, πολύ περισσότερο από ό,τι σε παρουσιάσεις ανθρώπων που έχουν να κάνουν με τη λογοτεχνία. Η Ναταλία είναι συγγραφέας. Η Ναταλία δεν είναι το μαραλόγιο της Άνασο. Η Ναταλία έχει γράψει βιβλίο πριν από αυτό και έχει γράψει βιβλίο και μετά. Και ήθελε από μικρή να γίνει συγγραφέας. Η Ναταλία δεν αποφάσισε κάποια στιγμή να γράψει και να περιγράψει την περιπέτεια της ψυχικής υγείας, γιατί δούλευε σε μια τράπεζα και από το σοκ αυτής της περιπέτειας αποφάσισε να γράψει ένα ημερολόγιο για να δείξει στον κόσμο τι έπαθε. Η Ναταλία έχει αποφασίσει από μικρή να γίνει συγγραφέας. Και φυσικά, επειδή αυτή την περιπέτεια είναι πάρα πολύ ισχυρή δική της και την έχει αντιμετωπίσει και την έχει γράψει ως συγγραφέας. Δεν έχει ένα ημερολόγιο. Θα δείτε, δημιουργεί χαρακτήρες, δημιουργεί τέτοιο. Εγώ θα ήθελα με όποια αφορμή, επειδή είσαστε άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι στα θέματα κοινωνικά, τα ψυχολογικά και τα τέτοια, να διαβάσετε το βιβλίο. Φυσικά είναι η μαρτυρία ενός ανθρώπου που έχει θέματα ψυχικής υγείας και εισαγωγής, αλλά να διαβάσετε το βιβλίο και ως βιβλίο μιας λογοτέχνηδας, η οποία θα μπορούσε να έχει γράψει ένα άλλο βιβλίο για την περιπέτεια σε ένα νησί με 2 φίλους. Να δείτε δηλαδή το πώς προσπαθεί να προσεγγίσει τους ανθρώπους, τους χαρακτήρες γύρω, και εμένα αυτό είναι που με συγκίνησε πολύ, ότι ξαφνικά σου περιγράφει μια κοινωνική σχέση ανθρώπων άσχετα με το. Δηλαδή εκεί μέσα σου λέει μπαίνοντας, εγώ συναντώ ανθρώπους και έχω μια κοινωνική σχέση μαζί τους. Όχι μόνο δεν είμαι η κλειδωμένη κάπου στη γωνία που κάνει η ψυχική υγεία, ο εγκαταλειμμένος, ότι το κλειδώσαμε. Όχι μόνο δεν είμαι η αντιψυχιατρική που μου μιλάει. Αλλά εμείς μεταξύ μας οι ασθενείς είχαμε φτιάξει μια άλλη κοινωνία, η οποία είναι πραγματική κοινωνία, προσωρινή. Αλλά είναι πραγματική. Αυτό στο γράφει ένας συγγραφέας. Αυτό δεν στο γράφει κάποιος που είχε μια περιπέτεια, γιατί θα το κλείνε με τις σχέσεις με τους γιατρούς, τους νοσοκόμους και πώς βγήκε την οικογένεια έξω. Αυτά. Τέλος πάντων, εγώ όταν μου δόθηκε αυτό το βιβλίο και το διάβασα, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι σπάνιο να έχεις τη βιωμένη εμπειρία ενός ανθρώπου, τη συγκεκριμένη βιωμένη εμπειρία ανθρώπου, με ένα τέτοιο τρόπο να περιγράφεται. Γιατί για μένα είναι πολυεπίπεδο και είναι από όλες τις πλευρές πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο το βίωμα της ίδιας της Ναταλίας, τι σημαίνει ότι έχω αυτό που έχω, αναγκάζομαι να νοσηλευτώ κτλ. Οι σχέσεις μου που διαλύονται, μπαίνουν σε προβληματική κατάσταση κλπ. Είναι και το ζήτημα ότι αναδεικνύει με έναν τρόπο πραγματικά που το βρήκες πολύ σπάνια να περιγράφεται το πώς λειτουργεί το σύστημα το οποίο αναλαμβάνει υποτίθεται να δώσει θεραπευτική απάντηση στους ανθρώπους που έχουν αυτού του είδους τα προβλήματα. Λοιπόν, δηλαδή σε ορισμένες του σελίδες εμένα μου έφερε στο μυαλό τα άσυλα του Κόφμαν. Καθαρά, ας πούμε, το πώς περιγράφει, δηλαδή το πώς λειτουργεί μέσα η όλη λειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής. Βέβαια δεν λέει το όνομα Ευαγγελισμός μέσα, αλλά εγώ το έπαιξα σε κάποια παρουσίαση που κάναμε ίδια. Αλλά όταν σε κάποιο σημείο λέει ένατος όροφος, λέω δεν υπάρχει ένατος όροφος άλλη κλινική παρά μόνο ο Ευαγγελισμός είναι, και από εκεί το κατάλαβα. Το πώς λειτουργεί, τα ράτζα που είναι μέσα. Η πρόσφατη είδηση από τον Ευαγγελισμό είναι την περασμένη εβδομάδα 20 κανονικές κλίνες, 23 ράτζα.
μέσα για να καταλάβετε δηλαδή τι γίνεται με τον συνωστισμό και με όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η όλη λειτουργία, το να κάθεσαι στη σειρά, να πάρεις τα φάρμακα, οι ώρες που πρέπει να φας, οι ώρες που επιτρέπεται επισκεπτήριο. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι από τους θεραπευτές βρέθηκε ένας κατ' εξαίρεση νοσηλευτής που να είναι ανοιχτός, επειδή σαν προσωπικότητα ήταν ανοιχτός και όχι σαν νοσηλευτής που είχε τη συγκεκριμένη ειδικότητα κτλ. Να μπορέσει να κάνει μια σχέση, ενώ υπήρχε η ανακριτική διαδικασία με τους ψυχολόγους να σου κάνουμε ερωτήσεις για να καταλάβουμε τελικά πόσο άρρωστη είσαι, αν τελικά αυτά τα οποία έχεις, τα συμπτώματα ταιριάζουν σε αυτό που θέλουμε εμείς, που ανταποκρίνεται σε μια διάρρωση, σε μια αφηρημένη κατηγορία, δηλαδή σε μια διαγνωστική κατηγορία συγκεκριμένη. Και φυσικά οι ψυχίατροι, οι οποίοι να κάνουν αυτό που το είχα ζήσει και εγώ μια εποχή, να κάνουν τις επισκέψεις, δηλαδή σαν να είσαι σε μια χειρουργική κλινική, ας πούμε, όλοι μαζί, γιατροί, ειδικευόμενοι, νοσηλευτικό προσωπικό, να περνάνε τους θαλάμους και να βλέπουν. Και φυσικά για να δεις ψυχίατρο δεν ήταν καν ψυχίατρο, δηλαδή δεν διασχολήθηκε κάποιος να πει ότι συζητάω με τη συγκεκριμένη, με το συγκεκριμένο ασθενή εδώ πέρα μέσα, κάθε μέρα, μέρα παραμέρα κλπ. Για να καταλάβω περισσότερο γιατί έχει αυτό που έχει, πώς μπορώ να το βοηθήσω κτλ. Μια κουβέντα και άντε γεια. Χώρια το γεγονός, το οποίο δυστυχώς το βλέπω και σε ορισμένες ψυχαναλυτικές σχολές να γίνεται, να βάζουμε τον ασθενή σαν αντικείμενο μπροστά μας, να μαζευόμαστε όλοι και να κάνουμε παρουσίαση περιστατικού. Όπως κάποτε κάνανε όταν φέρανε από την Αφρική οι γυναίκες στα διάφορα τσίρκα και τα λοιπά στην Ευρώπη και τις παρουσιάζουμε μπροστά σε κόσμο, ας πούμε, για να δούνε το παράξενο, το μοναδικό, το αυτό το που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Είναι δυνατόν να μαζεύεις όλους τους γιατρούς, όλους τους ειδικευόμενους, όλους τους ψυχολόγους και λοιπά και να έχεις τον ασθενή και να το κάνεις αντικείμενο παρουσίασης? Αυτό από μόνο του δείχνει πάρα πολύ το πώς λειτουργεί η ψυχιατρική σήμερα, να αντιμετωπίσει όχι μια αφηρημένη οντότητα στην οποία έχει ανάγκη το βίωμα του ασθενή κάθε φορά, όχι το να ψάξει να δει την ιστορία του, πώς η διάολο έχει προκύψει αυτό το πράγμα, όχι να το δει σαν αυτό που λέμε μια διαλεκτική βιο-ψυχοκοινωνική ολότητα, όχι σαν ένα άθροισμα βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό, αλλά διαλεκτική σχέση αυτών των πραγμάτων, και να τολμήσει και να πει αυτό που ξέρω είναι ότι δεν ξέρω. Ότι προσπαθώ να κατανοήσω, ότι προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η ιστορία του συγκεκριμένου ανθρώπου, πώς πρόκειται αυτό το πράγμα και πώς πραγματικά μπορώ να το βοηθήσω. Όλες οι ιστορίες των ανθρώπων που αναφέρει μέσα η Ναταλία είναι ιστορίες ανθρώπων που είχαν αυτού του είδους την απόρριψη, ας πούμε, την κοινωνική και την, από άποψη των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Μία προς μία όλες αυτές οι ιστορίες. Λοιπόν, και πιστεύω ότι είναι πραγματικά ένας πλούτος η περιγραφή αυτών των πραγμάτων τα οποία κάνει μέσα, δηλαδή είναι πολλά τα οποία θα μπορούσε κανείς. Παραδείγματος χάρη, το σημείο στο οποίο λέει ότι δεν μπορώ τόσο πόνο, όχι άλλο πόνο, έχω βυθιστεί ένα μαύρο πηγάδι και όλα γύρω μου είναι μαύρα, δεν μπορώ να δω τίποτα, η ατμόσφαιρα με πνίγει. Αυτό πώς οι άνθρωποι σήμερα θα μπορούσαν να το πούνε χωρίς ψυχιατρική διάγνωση, στις συνθήκες που ζουν, χωρίς σπίτι, χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς νερό, χωρίς μέσα να έχουν να φάνε κλπ. Δεν καταλαβαίνω ένα κόσμο που είναι τόσο κακός. Και όσο κακός είναι αυτός ο κόσμος, τόσο εγώ πεθαίνω. Δεν μπορώ να προσπαθήσω άλλο. Λοιπόν, αυτό το βίωμα, αυτή η εμπειρία, μήπως μιλάει για όλους μας, μήπως μιλάει για όλη την κοινωνία. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή, και το δείτε σε πάρα πολλές σελίδες του βιβλίου, όταν αναφέρονται τα διάφορα βιώματα τα οποία αναφέρει μέσα. Όπως επίσης, και να περάσουμε και στο θέμα του
του στίγματος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά αυτό το πράγμα το έχουμε ζήσει από λίγο, αυτό είναι, έχει μια κοινωνική παράμετρο, η οποία ενώ χρειάζεται διαρκή αγώνα, θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να εξαλειφθεί εύκολα. Απλώς θέλει ένα διαρκή αγώνα αυτό το πράγμα. Γιατί είναι η κοινωνία στην οποία ζούμε, είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείει αυτό ο οποίος ξεφεύγει από την αποδεκτή κανονικότητα κάθε φορά. Δηλαδή, τι είναι το στίγμα, αυτό που έχει οριστεί, ας πούμε, το κάθε τι που είναι διαφορετικό σε έναν άνθρωπο, αν αυτό επηρεάζει την αποδοχή του στην κανονική, αυτό που λέμε, κοινωνική αλληλεπίδραση, ας πούμε, στις σχέσεις. Δηλαδή, από καθένα υποτίθεται η κοινωνία, ο καθένας έχει ένα ρόλο να παίξει μες στην κοινωνία, από σένα περιμένουν να είσαι έτσι. Αν δεν εκπληρείς αυτό το ρόλο για τον οποίο αναμένεται ότι θα τον εκτελείς κάθε φορά, κάτι σημαίνει για σένα, παρεκκλίνεις. Αλλά πώς δημιουργείται μια παρέκκληση? Είναι η κοινωνία που δημιουργεί τους κανόνες, η παραβίαση των οποίων αποτελεί παρέκκληση. Κυρίως οι κανόνες που υπάρχουν στην κοινωνία. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που η παρέκκληση στην αρχή, εν πάση περιπτώσει, ωραία, λέμε, μωρέ, είναι λίγο διαφορετικός τώρα, εντάξει, θα περάσει. Αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, αν η κοινωνία είναι μη ανεκτική, το κοινωνικό πλαίσιο το συγκεκριμένο, ξέρετε, από την ανεκτικότητά του κάθε φορά, και πάμε στον ειδικό και πάρουμε τη διάγνωση, εκεί το θέμα έχει λήξει. Έχει πάρει ο άλλος την ταμπέλα, η συγκεκριμένη, και από εκεί και πέρα η σχέση του με τους... με την κοινωνία, την υπόλοιπη, θα είναι τελείως διαφορετική. Θα είναι ο άνθρωπος της μειωμένης λογικής. Έτσι. Λοιπόν, και ποτέ δεν θα είναι, δηλαδή, αυτό έχει εμφανιστεί πάρα πολλές φορές, από τότε που βέβαια το στίγμα υπήρχε πάντα, αλλά έγινε πρόβλημα συζήτησης κοινωνικοπολιτικής όλο τον κόσμο, όταν μετά πολεμικά ξεκίνησε η λεγόμενη αποσυλλοποίηση, τα ψυχιατρία κλπ. Και βγαίνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, στον δρόμο πεταμένοι άνθρωποι, και είχε εκεί φανεί ότι ανεξαρτήτως ηλικιών, ας πούμε, από νέες ή ηλικιωμένοι άνθρωποι κλπ. Είχαν το ίδιο πρόβλημα με τους ανθρώπους που έχουν νοσηλευτεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πραγματικά αυτό που λέμε ψύχωση, αλλά δεν είχε πάει σε ψυχίατρο, δεν είχε πάει σε να νοσηλευτεί, αλλά είχε πάει στον παπά, παραδείγματος χάρη, ήταν πολύ καλύτερα αποδεκτός από το κοινωνικό πλαίσιο από ότι ένας ο οποίος είχε την ταμπέλα που είχε πάει στον ψυχίατρο, ας πούμε, είχε πάει στον ψυχιατρικό ασθενή. Λοιπόν, όπως επίσης ένας ο οποίος πήγε να καταστραφεί σε μια γειτονιά και είχε ψυχιατρική νοσηλεία, ήταν πολύ λιγότερο αποδεκτός από έναν ο οποίος είτε κάνει 20 χρόνια φυλακή, γιατί είχε σκοτώσει και εγώ δεν ξέρω τι, είχε αποφυλακιστεί και πήγαινε και έμενε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι διαπιστωμένα μέσα από έρευνες για πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, το θέμα είναι και όπως έλεγε και ο... με αυτό που τελείται με το να μπει η διάγνωση, παραδείγματος χάρη, μόνο και στους φίλους και στους γνωστούς μας, στους ανθρώπους μας, έλεγα, μωρέ, έχει τι, έχει διπολική, παίρνει φάρμακα. Ψύχωση, είπανε, έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αμέσως μπαίνει το θέμα, αυτό που έλεγε ο Κόφμαν, τελετή αποκαθήλωσης. Λοιπόν, και όπως το γράφει, εξ ερισμού πιστεύουμε, έλεγε ο Κόφμαν, ότι ο στιγματισμένος δεν είναι εντελώς άνθρωπος. Με βάση αυτή την παραδοχή, κάνουμε διακρίσεις μέσω των οποίων μειώνουμε δραστικά, αν και συχνά απερίσκεπτα, τις ευκαιρίες που έχει στη ζωή του. Κατασκευάζουμε μια θεωρία για το στίγμα, μια ιδεολογία να εξηγήσουμε την κατωτερότητά του και να περιγράψουμε τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει, εκλογικεύοντας μερικές φορές την εχθρότητα, μια εχθρότητα που στηρίζεται σε άλλες διαφορές, όπως εκείνη της κοινωνικής τάξης. Λοιπόν, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, το να δούμε δηλαδή ότι το να έχω μια, αν θέλετε, ένα ψυχολογικό πρόβλημα, γιατί όπως έλεγε ο Μπαζάλη, ας πούμε, το παράλογο είναι μέρος ανθρώπινης κατάστασης, όπως είναι και το λογικό, ας πούμε, ή αυτό που λέμε η τρέλα, ας πούμε, είναι μια ανθρώπινη κατάσταση, ας πούμε. Λοιπόν, το θέμα είναι αυτό το πράγμα, το κάνουμε κάτι ότι το εξοβελίζουμε από την ανθρώπινη υπόσταση, ας πούμε, σαν κάτι το κατώτερο, ή ο άνθρωπος μπορεί να είναι έτσι, είναι και λογικός και παράλογος, ας πούμε, την ίδια στιγμή.
Άρα αυτό που προέχει είναι ότι είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και ότι έχει όλες αυτές τις πλευρές και όλες αυτές τις πτυχές. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Άρα λοιπόν και το θέμα είναι σε μια κοινωνία η οποία έχει μάθει και ταυτίζει την υγεία με την παραγωγικότητα. Και το μη παραγωγικό με την αρρώστια, ας πούμε. Δουλεύει, έχει δουλειά. Α, δουλεύει. Γιατί μπορεί να δουλεύει, γιατί είναι κλεισμένο μέσα στο σπίτι και δεν δουλεύει. Άρα κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Τι δουλειά έχει, καθαριστής. Α, καθαριστής είναι. Α, μήπως έχει, άμα έχει μια καλή δουλειά, αμέσως ανεβαίνει η εκτίμηση. Έτσι λειτουργεί η κοινωνία, με αυτά τα κριτήρια λειτουργεί, ας πούμε. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα, πώς μπορούμε να καταλάβουμε, να δούμε ότι είναι η ταυτότητα του ανθρώπου που αποκλεί, που στιγματίζει, είναι η ίδια μια επισφαλής ταυτότητα. Της επισφαλούς υγείας, της επισφαλούς σεξουαλικότητας, της επισφαλούς θρησκείας, εθνότητας, φιλής, φίλου-φιλής κτλ. Και είναι ακριβώς η τάση του να βγάλει το άγχος το οποίο με έχει, η επιδίωξη της καθαρότητας, όπως λένε πολλοί, ότι είναι όλα καθαρά μέσα μου, άρα προβάλλω το σημείο το οποίο έχω αμφιβολίες, το προβάλλω απέναντι. Και αποκλείω και μπαίνει όλη η διαδικασία του αποκλεισμού των ανθρώπων, των διαφορετικών, ας πούμε. Λοιπόν, εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα. Πιστεύω δίνει εξαιρετικές απαντήσεις μέσα σε αυτό το βιβλίο η Ναταλία. Εγώ έχω γνωρίσει ελάχιστους ανθρώπους που πραγματικά είναι δίπλα. Δημοσχάρη, επειδή είμαστε τώρα Γιάννενα και δεν είμαστε Αθήνα, μπορώ να πω για την ιστορία ενός ανθρώπου που είναι δίπλα με μία κοπέλα η οποία έχει σοβαρό μορφωμένη, πτυχιούχα, δεν λέω τι, σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα, κάνει μεγάλες υποτροπές, έχει περάσει φρικτές εμπειρίες και τις έχει περιγράψει μέσα από την νοσηλεία, τις δεμένη κτλ. Λοιπόν, δεν την έχει αφήσει ποτέ. Οι επανειλημμένες νοσηλεία, επανειλημμένες υποτροπές. Και μάλιστα, ακόμα και τη φορά που ο ίδιος έγινε αντικείμενο της παράνοιάς της και τον άφησε και έφυγε, όταν επανήλθε, είναι πάλι μαζί. Λοιπόν, και λέω, ναι, αυτό αξίζει κανείς να το λέει και να το αναδεικνύει, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε, ας πούμε. Γιατί από την άλλη, πώς αφήνω μια κατάσταση να προχωρήσει πάρα πολύ ανεξέλεγκτη, ας πούμε. Τι είδους υπηρεσίες ψυχιατρικές υπάρχουν, να είναι δίπλα, να μην αισθάνεται ο άλλος αβοήθητος, ας πούμε, και να πάρω τον εισαγγελέα, φυσικά που θα στείλει την αστυνομία, να σου βάλει χειροπέδες και να σε πάει και τα γνωστά. Όλη αυτή η μεταχείριση, ας πούμε. Και πώς ο άνθρωπος που έχει την ψυχιατρική εμπειρία ενσωματώνει μέσα του αυτού του είδους το στιγματισμό. Και λέει, αν η κοινωνία όλη με βλέπει σαν ανίκανο, σαν να μπορώ να εργαστώ, σαν άχρηστο κτλ. Αυτό το πράγμα έχει δύο απαντήσεις. Ή αρνούμε, δεν υπάρχει καμία αρρώστια, δεν έχω τίποτα, δεν έχω απολύτως τίποτα, δεν παίρνω φάρμακα, δεν κάνω τίποτα. Η απόλυτη άρνηση, και υπάρχει πάρα πολύ έντονο. Ή υπάρχει η υιοθέτηση, η εσωτερήκευση της εμπειρίας και γίνομαι, αποσύρωμαι, ας πούμε, και είμαι στο περιθώριο αυτής της κοινωνίας. Το ζήτημα είναι πώς, ενώ αναγνωρίζω αυτό το οποίο έχω, που είναι κάτι ανθρώπινο, δηλαδή εγώ γιατί παίρνω για την πίεσή μου, ας πούμε, και τρέχω συνέχεια από το 94. Άλλο γιατί έχει διαβήτη και τα λοιπά, ας πούμε. Θα μου πεις, είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι κάτι αντίστοιχο αυτό το πράγμα. Έχω μια δυσκολία και μαθαίνω να την αντιμετωπίζω. Και να έχω ένα κοινωνικό ρόλο κανονικό, ας πούμε, όπως όλοι. Το έχω ζήσει με τις βεβαιώσεις που έδινα εγώ μια εποχή, σε, που θέλουν οι καθηγητές για να είσαι να πας αναπληρωτής, βεβαίωσε ότι πιστοποιητικό ψυχιάτρο. Λοιπόν, είχα δώσει σε πάρα πολλές καθηγήτριες, ας πούμε, οι οποίες είχαν σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα, αλλά ήταν ελεγχόμενο. Ή να κάνεις μια διατύπωση πολύ συγκεκριμένη που να λέει ναι, έχει αυτό το πράγμα, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση και μπορεί να ασκήσει όλους τους κοινωνικούς ρόλους κλπ. Λοιπόν, αν είσαι δίπλα, αν έχεις εμπιστοσύνη, μια θεραπευτική σχέση, αν το φάρμακο δεν είναι αποτελεί μονόδρομο, αλλά σε όλους τους ανθρώπους εξασφαλίζουμε κατοικία, εισόδημα, εργασία κατάλληλη για τον καθένα και όχι την όποια εργασία δίνει η σημερινή αγορά εργασίας και κοινωνικές σχέσεις. Εντάξει, το φάρμακο ναι μεν χρειάζεται, δεν το απορρίπτουμε καθόλου, ίσα ίσα χρειάζεται, αλλά λελογισμένα
και είναι ένα από τα 100 που έχει ανάγκη ένα άνθρωπο με πολύπλοκες ανάγκες. Και όπως έλεγαν και οι φίλοι μας από την Τεργέστη, είμαστε υπέρ του άνισου δικαιώματος. Όποιος έχει πιο πολύπλοκες ανάγκες, πρέπει να δίνουμε πιο πολλούς πόρους, πιο πολλά κονδύλια. Είμαστε από αυτή την κοινωνία ή οι άνθρωποι που έχουν πιο πολλές ανάγκες είναι πιο πεταμένοι στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αλλά είναι δυνατό να είναι όλοι και να έχουν τον πλανήτη την δυνατότητά του να έχει το συγκεκριμένο κοινωνικό ρόλο κανονικά, αρκεί να υπάρχει η αντίστοιχη πολύπλευρη αντιμετώπιση. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εγώ έχω διαβάσει πολλά βιβλία σαν και αυτό που βοηθάνε ακριβώς να δει κανείς αυτή την προσέγγιση, ας πούμε, την πολύπλευρη που κάνει να τελειώσει αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, αυτά και ό,τι θέλετε. Έχετε ερωτήσεις? Μην τρέπεστε, όσο... Όλα, τραγούδια. Να ρωτήσω κάτι, Ναταλία. Ναι, ναι. Δεν ήταν υποχρεωτικό να δηλώνω στην ΩΣΠΟ? Γιατί φαίνεται στα στοιχεία μου. Γιατί περνάω και πά για αναπηρία, για να βγάλω το ποσοστό αναπηρίας και φαίνεται στα στοιχεία μου. Ναι. Διότι είναι ένα ιατρικό δεδομένο, ναι, δεν είναι αναγκαίο αυτό να αναφέρεται. Ναι. Όπως και όλα τα άλλα τα οποία ανέφερε ο κύριος, δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρει κάποιος ότι παίρνει πάνω και αυτοί αγωγή. Ναι. Μπορείς να είναι οποιοδήποτε λόγο. Αυτό το έμαθα που το είπα. Ναι. Τώρα πλέον δεν το λέω. Υποτίθεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την λεγόμενη αναπηρική σύνταξη, με το ΚΕΠΑ, ότι δεν μπορείς να έχεις κανονική εργασία. Υπήρχε αυτό. Υπήρχε μια λέξη που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ κάποτε. Λοιπόν, και το 2017 πέρασε ένα από τα ελάχιστα πράγματα, τη δυνατότητα και να παίρνεις το... Πρέπει μια διεκδίκηση μεγάλη δική μας, δεκαετίες ολόκληρη, ας πούμε, και να παίρνεις το επίδομα της αναπηρίας και να μπορείς να δουλεύεις εφόσον αυτό έχει σαν χαρτί την ψυχία του, που κάνει καλό για την ψυχική του υγεία. Το θέμα είναι βέβαια με την κουλτούρα που επικρατεί μέσα και τη θεματιστική προσέγγιση στις θέσεις εργασίας κτλ. Ότι κάποιοι θα πούνε όχι, δεν σε παίρνω. Ή θα σε πάρω σε μια δουλειά. Πρέπει για να καταλάβετε τι γίνεται, υπήρχε μια μεδικολική διαταραχή η οποία την είχαμε νοσηλεύσει στο Δαφνί, μην πω τώρα από Ρουμανία, είχε έρθει, θα καταλάβετε με ποιο τρόπο είχε έρθει στην Ελλάδα και την βρόκει ο άντρας της κτλ. Τέλος πάντων, φοβερή ιστορία, την είχαμε σε διαμέρισμα και έμενε και βοηθείτε ο Κίσπε θα της έβλεπε και δουλειά. Ο Κίσπε έχετε ακούσει την Κίσπε, η Κοινωνική Σύνταση Προσωπικής Ευθύνης. Λοιπόν, τι δουλειά της βρήκε, 2 ώρες καθαριότητα σε ένα κτίριο, μετά 3 ώρες, 2 ώρες καθαριότητα σε ένα άλλο κτίριο που απήχε 2 ώρες από το μέρος από το άλλο κτίριο και τα απόγευμα άλλες 3 ώρες κάπου επίσης μακριά. Αυτή ήταν η δουλειά που τις είχε βρει, ας πούμε. Λοιπόν, και αυτό είναι το επίπεδο των εργασιών που βρίσκουν αυτοί που λένε οι Κίσπε και τα λοιπά, ας πούμε. Να κάνεις καθαριότητα απλά και μόνο. Όχι γιατί υποτιμούμε ότι δεν θες καθαριότητας, αλλά καταλαβαίνετε τι σημαίνει πας 2 ώρες εδώ, 2 ώρες εκεί κτλ. Το θέμα είναι κανονική εργασία. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα, ας πούμε. Να πω κάτι πάνω σε αυτό, συγγνώμη. Είχα βρει κάποια στιγμή μια αγγελία που έλεγε ότι ζητούν άτομα αμαία για καθαρίστριες. Και είχα πάρει τηλέφωνο, είχα πάει κανονικά, είχα ξεκινήσει. Τους είχα πει ότι είμαι διπολική κτλ. Όλα μια χαρά. Τότε παίρναγα κατάθλιψη εγώ και μου είχε πει η υπεύθυνη, θυμάμαι, ότι εντάξει βρε παιδί μου και ο τάδε είναι πολικός, αλλά δεν είναι τόσο μαζί στη μαυρίλα και ήταν ο λόγος που παραιτήθηκα. Δηλαδή λέω, ρε παιδιά, εντάξει, υποτίθεται ότι μας στηρίζετε, ότι δεν είμαστε αμαία. Όταν και κύριο δεν είσαι αμαία. Εντάξει. Καλά. Να είστε καλά. Σας διέκοψα πριν πείτε. Κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι?
μέσα στο χώρο του νοσοκομείου. Αισθάνθηκες ποτέ ότι η υγεία είναι ένα... ένα δίσκο, όχι μόνο ακριβώς η υγεία, γενικά η υγεία. Είναι, δεν ξέρω από ποια βάση μονοδική μπορεί να ξεκινήσει, αλλά θα μπορούσε, ας πούμε, αν δεν υπήρχε η δημόσια υγεία, να πληρώσει για να μπορέσει να έχει θεραπεία ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν χρειάστηκε αυτό. Στην αρχή πήγαινα σε ιδιωτική ψυχίατρο και μου γράφει τα φάρμακά μου. Πέρασε ένα στάδιο που δεν είχα λεφτά και τις ρόσταγα. Κάθε φορά τις έδινα λιγότερα και λιγότερα και λιγότερα. Ευτυχώς βρήκα γιατρούς σε δημόσιο νοσοκομείο, όπου είμαι μέχρι σήμερα δηλαδή. Και έχω και ψυχολόγο και ψυχίατρο. Αλλιώς θα ήταν δύσκολο να τα βγάλω πέρα, η αλήθεια είναι. Βέβαια, το κακό με το δημόσιο είναι ότι σε βλέπουν μια φορά το τρίμηνο ή το δίμηνο. Εντάξει. Κάνεις υπομονή, τα μαζεύεις και τα λες μαζεμένα. Εντάξει. Ναι. Πραγματικά μια φορά το τρίμηνο ακούγεται τραγικό. Ναι, είναι. Από αυτά που έχω ακούσει, δεν είναι μόνο εδώ σε αυτή τη χώρα έτσι η κατάσταση. Δηλαδή, φίλοι που έχω που έχει στην οικογένειά της τέτοιο θέμα στην Αγγλία, έχει ταλαιπωρηθεί απίστευτα πολύ, γιατί είναι σχεδόν αδύνατο να έχουν πρόσβαση σε ψυχιάτρους μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας. Δηλαδή, μπορεί να τους κλείσουν ραντεβού για μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο. Ή να τους δουν νοσηλευτές και να μην τους βλέπει ψυχίατρος. Ή να τους βλέπει και να μην υπάρχει συνέχεια. Να τους δει κάποιος μία φορά και μετά να είναι άλλος. Πολύ δύσκολο. Εντάξει, δεν ξέρω για το εξωτερικό, οπότε μην σας πω χαζομάρες. Ξέρετε εσείς, να σας πει εγώ. Τώρα αυτό είναι τελείως βηματικό, δεν έχω στατιστικές και έρευνες. Εγώ για να σας πω ότι έχω αξιοπιστώσει την πληροφορία, πέρα από τα άλλα που ξέρω βέβαια, είναι ότι η κουμπάρα μου δούλευε εκεί πέρα. Λοιπόν, ψυχολόγος στο NHS, στο νοσοκομείο σύστημα, και είμαστε στη Λέρο μαζί, μετά πήγε η Αγγλία, παντρεύτηκε εκεί. Λοιπόν, είχαμε καταλήξει στο σημείο να έχουν μόνο 5 λεπτά για συνεδρία. Και όποιος έβλεπε στο συγκεκριμένο χρόνο πιο πολλούς, έπαιρνε και μπόνους. Λοιπόν, και γι' αυτό που λέμε για τη μαζική παραίτηση και στην Ελλάδα που γίνεται, είχε ξεκινήσει από Αγγλία. Δηλαδή, από τη δεκαετία του 90, μέχρι πριν 3 χρόνια, ήταν 20 τόσα χρόνια, εντάξει, λοιπόν, στο δημόσιο σύστημα. Παραιτήθηκε. Και ιδιωτεύει, όχι μόνο αυτοί, χιλιάδες εκεί πέρα. Γιατί αυτό το πράγμα γίνεται τώρα. Η Αγγλία ήταν από τις χώρες, επειδή το έχω γνωρίσει από κοντά και έχω ζητώμενος και υπηρεσίες εκεί πέρα, από τις χώρες που είχαν αυτό το πραγματισμό τον εγγλέζικο που λέμε. Θυμάμαι σε ένα ψυχιατρική κλινική στο Πλήμουθ που είχαμε πάει το 2005 με ομάδα από Δαφνή για εκπαιδευτικό επίσκεψη, είχε μία υπηρεσία, το home treatment το λεγόμενο, όπου πηγαίνανε νοσηλεύτριες ακόμα και 3 φορές την ημέρα για κατοίκον επίσκεψη. Αν είχε ανάγκη ο άλλος, δηλαδή παίρνει τα φαρμακά του μόνο, πήγαινε ακόμα αυτό. Είχαμε βρει μια φοβερή κατάσταση. Ανοιχτές οι πόρτες μέσα στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου, μας έκαναν ξενάγηση, πολύ ωραία πράγματα, και μας περνάνε και από το αυτό και λέει, εδώ λέει, είναι το ηλεκτροσόκ. Δηλαδή μέσα από όλα, δηλαδή από τη μια να βλέπεις σε μια κοινωνική υπηρεσία φοβερά προηγμένη, είπα και το ηλεκτροσόκ, ας πούμε. Και βέβαια ο υπεύθυνος, ο διοικητής εκεί πέρα ήταν νοσηλευτής. Εκεί υπήρχε από το υγειονομικό κλάδο οικογένειες και ασθενείς. Μας είχε υποδεχτεί ένας με διπολική διαταραχή αρχιτέκτονας, να δούμε εκεί πέρα.
Λοιπόν, είδα τον νοσηλευτή αυτό στην Τεριέ σε συνέδριο του 2012. Και του λέω, Νίκ, τι γίνεται, ας πούμε, πώς πάνε τα πράγματα. Και θυμάμαι, μου έχει μείνει η μοναδική λέξη που έλεγε, λέει, κάτς, κάτς, κάτς. Περικοπές, 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 παραιτήθηκα, μου λέει, αυτό το πράγμα. Η Αγγλία έχει ακούσιες νοσηλείες κάτω από 10%, η Ελλάδα έχει και σήμερα 75% ποσοστό ακούσιων νοσηλειών, εντάξει, δεν μιλάμε ακραίες καταστάσεις, όσες και πρώτες λεγόμενες μεταρρύθμισης, και έχει φτάσει τελευταία χρόνια πάνω από 50%, έγινε Ελλάδα δηλαδή. Γιατί δέχονται μόνο τις ακούσιες νοσηλείες. Δεν υπάρχει χώρο για να πάνε άνθρωποι που είναι ακούσιοι νοσηλευόμενοι. Μιλάμε για την απόλυτη υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, γιατί και εδώ έχει μόνο Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, γίνεται χαμός από αυτή τη στιγμή σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Απλώς η Ελλάδα δεν πρόλαβε ποτέ να έχει μεταρρύθμιση, ήταν τα πάντα όπως ήταν μια ζωή, και γι' αυτό τώρα τρεις μήνες βάλαμε τηλέφωνο να τηλεφωνήσει μία από το κοινωνικό ιατρείο που είμαι εγώ, μία 78 χρονών γυναίκα, σε ένα κέντρο ψυχικής υγείας στην Αθήνα. Και λέει, πόσο χρόνο είσαι, 78, άλλοι δεν βλέπουμε, λέει, ηλικιωμένους, γιατί προηγούνται οι νέοι, ας πούμε, οπότε λυπάμαι, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Αυτή είναι η απάντηση που πήρε πρόπερση μια γυναίκα 78 χρονών. Ας το πω, το κέντρο ψυχικής Περιστερίου. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Η ραντεβού πριν, για τα παιδιά, καλά δεν μιλάμε για τα παιδιά, δεν μιλάμε για τα παιδιά που ανέκαθεν δεν υπήρχαν υπηρεσίες, που για να κλείσει ραντεβού θέλεις 6 και 8 μήνες, για να πάρεις γνωμάτευση για εξετάσεις που θα κάνεις στο ιδιωτικό τομέα. Γιατί το δημόσιο δεν σου κάνει ποτέ μαθησιακές δυσκολίες και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, τίποτα, όλα τα πας στο ιδιωτικό τομέα. Και μπορεί ο ίδιος που είσαι στο δημόσιο και το πρωί γράφεις τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν, να είσαι το απόγευμα στον ιδιωτικό τομέα και να τις εκτελείς εκεί. Αυτό είναι πρωτότυπο, ας πούμε. Γιατί πάνω σε φοιτήτρια Είχαμε ιατρείες τα οποία κάναμε πολύ μεγάλη σημασία, όπως πολύ σωστά το είπατε για την Αγγλία, όπου είναι υποθεραπευμένη σε πάρα πολλά επίπεδα, νομίζω, οι ασθενείς, αλλά και στην Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη σημασία το πού βρίσκεσαι και ποιος, σε ποιον χώρο απευθύνεσαι. Δηλαδή, θεωρώ ότι στην Αθήνα ίσως να είναι πολύ πιο δύσκολο. Εδώ είναι πιο δύσκολο. Αλλά υπάρχουν και οργανωμένες μονάδες που εξαρτάται από το διευθυντή που έχει εκάστοτε ψυχιατρική κλινική, πάρα πολύ νομίζω. Κοιτάξτε, δείτε, τώρα αυτές οι μονάδες, οι οποίες ανήκουν ως εκ το ΜΚΟ, είναι και λίγες στο δημόσιο, οι οποίες έχουν κλείσει. Θα σας πω για τις Κυκλάδες, παραδείγματος χάρη, γιατί έχω τηλέφωνα. Αυτό δεν ήταν ΜΚΟ. Ναι. Ήταν κανονικές πανεπιστημιακές κλινικές, οι οποίες κάναμε κατοίκου, Ναι, σημασία έχει να δει κανείς σε ποιο βαθμό μειώθηκαν οι ακούσεις νοσηλείες, σε ποιο βαθμό συνεχίζεται όλη αυτή η δουλειά, σε ποιο βαθμό υπάρχει μια διαρκή στήριξη, γιατί κοινωτικές υπηρεσίες δεν είχαμε ποτέ σε αυτή τη χώρα, ας πούμε. Δηλαδή στο Δαφνί και στο Δρομοκαίτιο στην Αθήνα νοσηλεύονται από Πελοπόννησο, από Στεριά Ελλάδα και από όλα τα νησιά του Αιγαίου. Και να κάνει δουλειά με τα νοσοκομιακή παραδοσία, πού, σε ένα από τον πύργο τη Ηλία, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Υποτίθεται ότι έχουμε πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Ιωαννικό, αυτό δεν υπάρχει ακόμα ψυχιατρική. Ναι, όλα αυτά. Είναι παντού αυτό το πράγμα. Μια από τις πιο καλές κλινικές που ήταν πάνω στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, έχουν μείνει τρεις ψυχίατροι, στην πραγματικότητα δυόμιση. Η καθηγήτρια, η αναπληρώτρια καθηγήτρια, λοιπόν, χώρια τα άλλα καθήκοντα τα εκπαιδευτικά των αντάλλων που μπαίνουν, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι ήταν μια εποχή που μολονότι στην Ελλάδα δεν πήγαν ποτέ καλά τα πράγματα, ήταν, επειδή είχαν δύο κινητές μονάδες εκεί, ήταν ο μόνος νομός που δεν έστερνε για νοσηλεία ασθενείς στο ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης. Όλοι οι άλλοι στέρνανε, από όλη τη Μακεδονία, Θράκη, ο Εύρος δεν έστερνε. Λοιπόν, τώρα είναι αυτονόητο ότι πάνε εκεί. Δεδομένου ότι το κράτος κάπως υποδομάζει και την υγεία, την τροματισμική και της ψυχικής υγείας. Κάτι το οποίο, ας πούμε, μισά έχει να κάνει με το κατά πόσο, ας πούμε, κυριαρχικό και εργατική τάξη θα είναι παραγωγική. Αυτό αποτελεί
αδυναμία του, αντίφασή του. Γιατί το κάνει. Γιατί καταλήγει, ας πούμε, να υποτιμά την υγεία και την ψυχική υγεία. Όλα τα γράφει, δεν αφορά μόνο το ελληνικό. Ναι, αυτό όμως το αυτό είναι αντίφαση. Δεδομένου ότι η ιατρική τάση, ας πούμε, το να είναι υγιής, η ψυχικά υγιής, θα είναι και πιο παραγωγική. Δηλαδή, το συνέφερε να... Όποιος είναι γερός προχωράει, όποιος είναι άρρωστος κάνει το σπίτι. Όσοι είπε να δείξει τώρα, ό,τι υπάρχει, δεν είναι υπέροχος. Και η ίδια. Το κράτος... Και την υγεία και την ψυχική ίδια. Το κράτος δεν ενδιαφέρει για την εργατική τάξη. Πρώτα-πρώτα πρέπει να κάτσει να σκεφτούμε για ποια εργατική τάξη μιλάμε σήμερα και ότι η συμφωνία του Μάστριχτ του 1993, αν έχετε διαβάσει την πράσινη βίβλο και τη λευκή βίβλο, μιλάει, 1993 μιλάμε τώρα έτσι, πριν που μπήκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάει για ένα περιορισμένο πυρήνα εργατικού δυναμικού με πλήρη απασχόληση και για ένα μεγάλο ωκεανό ελαστικής εργασίας. Άρα, οι εργαζόμενοι όλοι πρέπει να είναι το απεριόριστα ελάσιμο δυναμικό, όπως λέει, με τις διαβίου κατάρτιση που θα πρέπει πάντα να προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Και ως επιτοπλίστων, όταν τελειώνει το πρόγραμμα και η επιδότηση, αυτά τα πυροσβεστικά που δίνουν τα επιδοματάκια όσο κάνεις την κατάρτιση, μένεις χωρίς κανένα δουλειά, δεν βρίσκεις καθόλου δουλειά. Επομένως, εδώ πέρα δεν έχουν ανάγκη για το υγιές εργατικό δυναμικό που υπήρχε στην περίοδο της οικονομικής άνθησης του συστήματος, αλλά έχουν ανάγκη από ένα περιορισμένο. Αν είδατε ο ΣΕΦ το τι έχει βγάλει για την ελαστική εργασία, και τελευταία βγήκαν στη δημοσιότητα αυτά τα πράγματα, ας πούμε. On call, δηλαδή άμα σε πάρω τηλέφωνο έρχεσαι, ας πούμε, και κάνεις για 2 ώρες και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Λοιπόν, έχει λήξει η πλήρης απασχόληση σε όλα και στο δημόσιο. Αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία δουλεύουν στο μεγαλύτερο ποσοστό γιατροί νοσηλευτές με επικουρική και ορισμένου χρόνου εργασίας. Αυτή είναι η κατάσταση. Και πέστε μου, τι θα επενδύσει ένας γιατρός, όσο μάλλον ένας ψυχίατρος, ένας νοσηλευτής, όταν ξέρει ότι σε ένα χρόνο λύγει η σύμβασή του και δεν ξέρει αν θα ανανεωθεί αυτή η σύμβαση. Λοιπόν, να πει δηλαδή ότι ώσπου να πάω και να συνηθίσω, λίγο θα σκέφτομαι ότι τελειώνει. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και γι' αυτό δεν ενδιαφέρονται, γι' αυτό και υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό κοινωνικά απόβλητων αυτή τη στιγμή, έτσι ονομάζονται, που είναι στο περιθώριο της κοινωνίας αυτής, δεν νοιάζονται. Γι' αυτό και τα ψυχιατρία κάνουν την λεγόμενη περιστρεφόμενη πόρτα. Γρήγορο εξιτήριο και μετά πώς θα σας ξαναδούμε, σχεδόν ποτέ. Αν δεν έρθεις, δεν ήρθες. Ποιο νοιάζει? Ενώ αν υπήρχε ένα κοινοτικό σύστημα τομεοποιημένο σε μικρό πληθυσμό, πλήρως τελεχωμένο και σε ένοιαζε και πήγαινες να συναντήσεις, όχι να ελέγξεις, να συναντήσεις και να συνομιλήσεις με τον άλλον, εντάξει, θα ήταν τελείως διαφορετικό πράγμα, αλλά εκεί θα ήθελε μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη πρακτική, μια άλλη χρηματοδότηση, μια άλλη στελέχωση κτλ. Για να είσαι δίπλα στον άλλον. Λοιπόν, επομένως δεν ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή. Ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται και δεν ενδιαφέρονται. Να πω λίγο κάτι στους οικονομολόγους, στην ιδιότητά μου οικονομολόγους. Υπήρξε μια περίοδος στην Ευρώπη, όχι γενικά στον κόσμο, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έγινε το λεγόμενο κράτος πρόνοιας, ας πούμε που το λέμε έτσι, κράτος πρόνοιας, που έγινε δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, πλήρης απασχόληση, σαν βασικός στόχος κυβερνητικός, δηλωμένος η πλήρης απασχόληση. Αυτό δεν κράτησε πάρα πολύ. Αυτό κράτησε από το 45 μέχρι το 79 στην ουσία. Η κατάρρευση άρχισε με τη Θάτσερ στην Αγγλία και άρχισε μετά να μεταδίδεται γύρω-γύρω. Το κράτος δεν ενδιαφέρεται για την πλήρη απασχόληση. Άμα πάμε λίγο παλιότερα και διαβάσουμε το κεφάλαιο του Μάρξ, μιλάει ακριβώς για αυτό το πράγμα. Εγώ έχω μια θεωρία, μια άποψη που στηρίζω, το κεφάλαιο του Μάρξ. Το διαβάζουν όλοι οι επιχειρηματίες και οι δεξιοί, αντίθετα με τους αριστερούς που σταμάτησαν να το διαβάζουν χρόνια τώρα. Γιατί αυτό το πράγμα που λέει ο κ. Μεγαλοοικονόμου, ότι υπάρχει αυτή, ναι, αλλά υπάρχει η μεγάλη λίμνη ανέργων, η οποία κάνει τον εργοδότη να μπορεί να βγάλει μεγάλη υπεραξία από αυτούς που εργάζονται.
αυτό γίνεται ρητό πλέον στη συνθήκη του Μάστριχτ. Δηλαδή είναι τρελό το πόσο το κεφάλαιο και οι κυβερνώντες διαβάζουν Μάρξ, αντίθετα με τους αριστερούς που έχουν σταματήσει χρόνια να διαβάζουν. Λοιπόν, το κράτος ενδιαφέρεται για τη μεγάλη κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Το σημερινό κράτος το ελληνικό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα για να διδάσκει στο πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός σε μαθητές. Η Νέα Δημοκρατία, η σημερινή Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος δηλαδή, είναι πάρα πολύ σαφές το παράδειγμα ότι λειτουργεί για κάποιες συγκεκριμένες μεγάλες επιχειρήσεις με τις οποίες σχετίζεται και ο ίδιος, είμαι σίγουρος, με το αζημίωτο και για τον ίδιο και τους γύρω-γύρω. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Στο κεφάλαιο, οι αριστοκράτες αλληλοποστηριζόντουσαν κάποιοι λόρδοι μεταξύ τους, ήταν πάντα λόρδοι. Στο κεφάλαιο, αυτό που σε κάνει επιχειρηματία είναι ότι τώρα είσαι σε ακμή και έχεις κεφάλαια. Μόλις μπατήρεις, πάβεις να είσαι στην τάξη αυτή. Ο μπατηρημένος επιχειρηματίας δεν είναι πια στην άρχουσα τάξη, δεν είναι και προλετάριος, αλλά δεν είναι στην άρχουσα τάξη. Το κράτος λοιπόν δεν ενδιαφέρεται για την πλήρη απασχόληση, δεν ενδιαφέρεται για την υγεία του εργατικού δυναμικού. Από τη στιγμή που έχει αρκετό εργατικό δυναμικό, το οποίο όταν το εκμεταλλεύονται πολλοί, μπορεί να τους βγάζει μεγάλη υπεραξία στις μεγάλες επιχειρήσεις που κάνουν τα κουμάντα στην ουσία, που έχουν το πρώτο λόγο στην κυβέρνηση. Το λάθος βέβαια που γίνεται σε αυτό και οδηγεί σε πολέμους, το λάθος εκεί που δεν κλείνει κατά κάποιο τρόπο η εξίσωση, είναι αυτό που επίσης υπάρχει στο κεφάλαιο του Μάρξ και πήγε να αντιμετωπίσει η σοσιαλδημοκρατία κάποτε, ο Κέινς, το παρεμβατικό κράτος, το κράτος πρόνοιας, ότι κάποια στιγμή, άμα το συνεχίσεις αυτό, αυτή την παραγωγή τη μεγάλη, τις μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να κάνουν αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύεσαι πολύ, δεν υπάρχουν άνθρωποι να την αγοράσουν. Γιατί δεν φρόντισες να έχει μείνει εισόδημα σε αυτούς καθόλου. Και εκεί έρχεται η κρίση. Και μόλις έρθει η κρίση, μπατήρουν διάφορες επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα μαγαζάκια κλείνουν. Γι' αυτό είναι απόδειξη ότι το κράτος δεν είναι υπέρ του επιχειρηματία. Γιατί θα περίμενε ένα καπιταλιστικό κράτος, αφού μιλάει για τον ανταγωνισμό και το τέτοιο, να στηρίζει το μαγαζάτορα εδώ δίπλα σου. Όχι, καθόλου δεν τον στηρίζει. Προσπαθεί να τον κλείσει αυτή τη στιγμή. Υπέρ 5 μεγάλων επιχειρήσεων. Άρα ξεχάστε ότι το κράτος ενδιαφέρεται. Το κράτος πρόνοιας ενδιαφερόταν για την πλήρη απασχόληση και την υγεία. Και επειδή για ένα μικρό διάστημα υπήρξε κάποιο πολιτικό κλίμα, όπου το κράτος ενδιαφερόταν για τη συνολική παραγωγή και για την όχι πάρα πολύ άνηση κατά τιμή της, τότε πραγματικά σε ενδιέφερε να παράγεις περισσότερο και η υγεία και όλα αυτά. Και τότε τα επιχειρήματα, ότι όταν έχεις ένα μορφωμένο λαό με καλή υγεία και με ασφάλεια εργασίας μπορεί να γίνει πιο παραγωγικός, απεδείχθη ότι μπορούσε. Όντως ήταν πολύ πιο παραγωγικός. Δεν τους ενδιαφέρει πια αυτό το θέμα. Αυτό που μας φαίνεται εμάς, λες, μα γιατί, δεν τους ενδιαφέρει. Έγιναν τα μνημόνια. Έγινε η κρίση στην Ελλάδα. Η κρίση στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη κρίση σε καπιταλιστική χώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας, εκτός από περίοδο πολέμου. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια πτώση της παραγωγής σε καμία χώρα, ποτέ. Δεν τους ενδιαφέρει. Εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς. Δεν τους ενδιαφέρει. Ακόμα και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο παλιός ο γέρος, όταν γινόταν μια απεργία στην Ελλάδα, το θυμάμαι εγώ πιο νέος, βγαίνανε το βράδυ της πρώτης μέρας της απεργίας και υπολόγιζε το Υπουργείο Οικονομικών πόσο ζημιά έγινε στην εθνική οικονομία. Τη δεύτερη μέρα έμεινε ο Καραμαλής βρίζοντας μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο και τους είπε: κλείστε την απεργία τώρα, με όποιο τρόπο. Δώστε τους αυτά που θέλουν, δείχτε τους, κάτι κάντε για να κλείσει. Τώρα δεν τους ενδιαφέρει. Κάνε μια απεργία 2 εβδομάδες. Θα σε απολύσουν, δεν θα σε πληρώνουν. Οι καλύτεροι τους να μην σε πληρώνουν και όλες τις μέρες απεργίας. Δεν τους ενδιαφέρει οι κυβερνήσεις, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Η υγεία σου, η ψυχική υγεία σου, η εκπαίδευσή σου, μάλλον τους ενδιαφέρει να είναι και κακή. Και καθόλου η παραγωγή σου και καθόλου η πλήρης απασχόληση. Τίποτα από αυτά που μεγαλώσαμε νομίζοντας, διαβάζοντας τα βιβλία ότι είναι ο ρόλος του κράτους, δεν είναι πια. Και είναι ρητό αυτό, το λένε. Άμα προσέξεις λίγο μέσα στην αφέλεια του Άδωνη και του τέτοιου, το λένε κάθε φορά που τους ρωτάς. Δηλαδή θα καταλήξουμε να αισθανόμαστε εμείς αφελείς που συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι δεν τα πιστεύουν αυτά. Μα τα λένε. Ο Άδωνης έλεγε όταν απολύανε κάποια στιγμή, είχε βγει και έλεγε ότι παιδιά λέει, θα μου πείτε λέει εσείς, θα μου πείτε εσείς ότι είπα η Τρόικα να απολύσουμε. Τι λέτε παιδιά, θα μου στερήσετε τη χαρά να απολύσω εγώ ο ίδιος. Εγώ απολύω γιατί πιστεύω ότι το κάνει τώρα για τη χώρα. Όχι ποια Τρόικα, δεν μας πει τίποτα η Τρόικα. Μόνοι μας το κάνουμε. Φοβόταν να του φάνε τη δόξα.
Αυτό για το κράτος. Θέλω να μάθω λίγο, αν είναι δυνατόν, ποιες ήταν οι αντιδράσεις τους διαβάζοντας στο βιβλίο. Αναγνώρισαν τον εαυτό τους, συμφωνούσαν, διαφωνούσαν με διάφορα αυτά που γράφονταν μέσα. Θυμάμαι ένα παιδί το οποίο είχε ένα ψυχικό πρόβλημα, δεν ξέρω τι ακριβώς είχε, δεν μου είπε. Αλλά θυμάμαι ότι με είχε ρωτήσει αν είναι εύκολο να γράφεις, γιατί ήθελε και αυτός κάπου να ξεσπάσει, ας πούμε. Και του είπα, ναι, είναι πολύ εύκολο, πάρε ένα χαρτί και ξεκινά να γράφεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και ήταν πολύ χαρούμενος μετά από αυτό. Δεν ξέρω άμα έγραψε, δεν με βρήκε ποτέ, δεν μου τηλεφώνησε, δεν ξέρω τι έκανε. Τώρα από άλλους, δεν ξέρω, να σας πω αλήθεια. Ναι. Δυστυχώς, αυτό φορέ, οι παρουσιάσεις που έχουν γίνει, τουλάχιστον όσο ξέρω εγώ μέχρι τώρα, έχουν γίνει σε ένα κοινό εντός χιλίων εισαγωγικών επιλεγμένο. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα λέγανε αν πηγαίναμε και το κάναμε στην ομάδα του Ευαγγελισμού, ας πούμε, και τους μαζεύαμε και ακούγανε αυτό το πράγμα. Ή αν πηγαίναμε στο Δαφνί και μαζεύαμε όλους τους ψυχιάτρους και τους νοσηλευτές εκεί και τους λέγαμε, παιδιά, αυτό, τι λέτε. Εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε μια διπλή τυφλή μελέτη που λέμε και θα έβγαινε το πράγμα. Αλλά μέχρι τώρα έχει γίνει στη Νέα Ιωνία, ήταν ο σύλλογος αυτός. Ο Ιωνικός σύλλογος εκεί, που ήταν ένα κοινό μαζεμένο το οποίο ήταν και ένα θετικό σε όσα έλεγε το βιβλίο. Το κάναμε στην πρωτοβουλία, δεν ξέρω πού άλλο έχει γίνει. Σε ένα κοινωνικό χώρο πάλι, που ασχολείται με την ψυχική. Αλλά καταλαβαίνεις μου, δεν υπήρχε δηλαδή ένα άλλο πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να μαζευτούν άνθρωποι που είχαν τις άλλες αντιλήψεις και δηλαδή ήταν προσβεβλημένοι από αυτό. Δηλαδή, γιατί αυτά τα οποία λέει εδώ πέρα μέσα, πραγματικά αυτά είναι οι τρόποι με το οποίο μιλάνε, ψυχία, τη χαρακτηρίζουν κτλ. Είναι όπως το περιγράφει εδώ η Ναταλία, ας πούμε. Να κάθεται γιατί και να έλα, μωρέ, είπε αυτό, άχα, εμένει κτλ. Και πήγε και τους την είπε η Ναταλία και τώρα και πολύ καλά έκανε. Διότι αυτά τα ακούς συνέχεια εκεί πέρα μέσα, οι απαξιωτικές συμπεριφορές που υπάρχουν μέσα, οι ειρωνικές, όλα αυτά τα πράγματα, καταπίεση, ειρωνία, απαξίωση, είναι τα χαρακτηριστικά, από τα χαρακτηριστικά του ιδρυματισμού, ας πούμε, που δεν κάνει τον άλλο να αισθάνεται τίποτα εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, είναι καθημερινότατα, αυτά κάποιοι από εσάς τα ξέρετε, γιατί τα έχετε ζήσει από συναδέλφους μέσα στις δομές αυτές, γιατί έτσι μαθαίνουν να είναι φύλακες, να μην είναι θεραπευτές. Εντάξει, είναι αυτό το πράγμα. Θέλετε κάτι να πείτε? Να ρωτήσω. Εγώ μικρή ήμουν πολύ μοναχικό παιδί και είχα μόνο τα βιβλία μου. Και μάλιστα τα βιβλία του πατέρα μου. Δηλαδή, εγώ στα 10-12 διάβαζα το Σογεύσκι. Οπότε ήταν κάτι σαν αυτονόητο ότι θα γίνω συγγραφέας, γιατί έγραφα κιόλας από μικρή. Δεν ξέρω αν θυμάστε στο δημοτικό που μας δίνανε λεξούλες για να κάνουμε προτάσεις. Εγώ έπαιρνα τις λεξούλες και έκανα ιστορία ολόκληρη. Τις έβαζα όλες μαζί. Ήταν αυτονόητο για μένα ότι θα γίνω συγγραφέας. Δεν ξέρω πώς προέκυψε. Από την αγάπη μου και τα βιβλία, μάλλον. Ναι. Εγώ να γίνω λίγο πιο παιδί και να ξαναγυρίσω στο προηγούμενο. Ναι. Που έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζω την υγεία και τι ακριβώς είναι το επόμενο σχέδιό. Αν σκεφτούμε ότι στα Γιάννενα, ας πούμε, έκλεισε το κέντρο ψυχικής υγείας, μεταφέρθηκε μάλλον μέσα σε εισαγωγικά για να δοθεί στο Πανεπιστήμιο, το οποίο το δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά, το οποίο και 8.000 ασθενείς των Ιωαννίνων βρίσκονται σε μια διαδικασία, ας πούμε, αναζήτησης ψυχιάτρων, το πήραν από ένα δημόσιο νοσοκομείο, το πέρασαν στο Πανεπιστήμιο και με ωραίο τρόπο το πέρασαν στην έπαυση, ας πούμε. Και για να βρεις, ας πούμε, ψυχίατρο, αν εντάσσεις σε ένα πρόγραμμα αποτοξίνωσης και είσαι ναρκωμανής και θέλεις, ας πούμε, να βρεις ένα ψυχίατρο για να μπορέσεις να σε βοηθήσει μια ομάδα, θα πρέπει εδώ στα Γιάννενα 8 μήνες, ας πούμε, και 9, να κλείσει ένα ραντεβού για να σε δει μια στιγμή, ας πούμε, ένα ψυχίατρο. Το κλείσανε πρόσφατα ή αν είσαι μετανάστης και σε παρακολουθούσε το κέντρο ψυχικής υγείας.
υγείας, τώρα δεν σε δέχεται η έγκρωση γιατί δεν είσαι στο πρόγραμμά της. Ή ας πούμε κλείνει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που είχαμε εμείς για την σαν νοσοκομείο, δηλαδή το νοσοκομείο με ένα ψυχίατρο και τους υπόλοιπους που δεν προσέλαβε ποτέ το νοσοκομείο μου, ας πούμε, και τελικά δόθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και μετά στην έγκρωση το πρόγραμμα για την κατάθλιψη, τέλος πάντων, και την άμεση αντιμετώπιση. Υπήρχε ένας ψυχίατρος ο οποίος είχε γυρίσει όλα τα σπίτια και τέλος πάντων παρακολουθούσε κάποια περιστατικά, τον οποίο τον απέλησε στο νοσοκομείο, έτσι, γιατί δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο. Και αυτός ο άνθρωπος χάθηκε, δηλαδή χάθηκε μια ευκαιρία. Το πρόγραμμα αυτό τρέχει με, αλλά δεν έχει χωρίς κανέναν. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν το ευρωπαϊκό ποντήρι που πήραν, γιατί ήταν μια διαδικασία συνεχόμενη με το κέντρο της εργασίας, αφού υπάρχει και λόγω από το νοσοκομείο μου, από το νοσοκομείο μας, τέλος πάντων, το Χατζικώστα, αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό καθυλώθηκε. Έδιωξε και τον ψυχίατρο που ήταν ο μοναδικός που είχαν προσλάβει για το πρόγραμμα. Και αυτός ο άνθρωπος τελικά, ας πούμε, που θα μπορούσε να κάνει μια αυτή δουλειά, που ήδη την έκανε, δεν δόθηκε καμία εξήγηση από τόσο πολύ. Αυτή είναι μια κατάσταση που κρατήσει τα Γιάννη, ας πούμε. Που δεν υπάρχει ένας παιδοψυχίατρο, ο Τζάκης, ο οποίος ο έργος, ας πούμε, πρέπει να βρίσκεται από τη Γέρκυρα μέχρι και τα Βερβενά. Αν χρειαστεί κάτι με κλεισμένα ραντεβού για 8 και 9 και 10 μήνες. Μιλάμε δηλαδή για μια απαξίωση εντελώς της ψυχικής υγείας στην πόλη μας, χωρίς κανείς ας πούμε να παίρνει μέρος όλο αυτό το βράδυ. Και αν βρεθεί και κάποιος να πει και μια κουβέντα, τρώει και μια απειλή, ας πούμε καμιά συνταγιστική σέχτα να πούμε το νοσοκομείο, τρεις άνθρωποι να κυνηγάνε την κατάσταση κτλ. Και να στηρίζουν ή τον ψυχίατρο ή το κέντρο ψυχικής υγείας, δεν γίνεται υπόθεση κανενός. Γιατί θεωρούν ότι το επόμενο βήμα στην υγεία γενικά και όχι μονάχα στον ψυχίατρο στην ψυχική υγεία, θα είναι μια κατάσταση ενός προϊόντος. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εγώ δουλεύω σε μια μονάδα του τεχνικού νεφρού. Υπάρχει νόμος ήδη, ο οποίος λέει ότι καλά θα ήταν αυτοί οι ασθενείς να βρίσκονται σε εξωτερικές μονάδες, συμπληρωτικές. Όντως, στα περισσότερα μέρη είναι πια σε ιδιώτες. Να έλατε όμως που οι ιδιώτες παίρνουν τα χρήματα. Τους φτάνει σε ένα σημείο. Και όταν πρέπει να κάνουν τέταρτη συνεδρία, γιατί είναι τρεις συμπληρωμένες, καταλήγει πάλι στο δημόσιο νοσοκομείο. Και αυτοί οι άνθρωποι, εμείς δεν ενισχυόμαστε σαν προσωπικό ή σαν μονάδα για να απεξέλθουμε τις ανάγκες που είναι ασφυκτικές. Άνοιξε η ιδιωτική μονάδα, ας πούμε, πήρε τους ασθενείς από τα δύο νοσοκομεία, κάποιους από τους ασθενείς, έχει φτάσει 80 και εμείς από εκεί που είχαμε 80 ασθενείς και η υγεία δηλαδή του ανθρώπου δεν αντιμετωπιστεί σαν αγαθό και είναι σαν ένα προϊόν το οποίο είναι επικερδές πολλές φορές και γι' αυτό το λόγο το επόμενο διάστημα, αυτό που μας περιμένει σε ό,τι έχει σχέση με την υγεία, θα είναι αυτό. Θα είναι δηλαδή ότι είναι ταξικό το ζήτημα για μένα. Καθαρά ταξικό. Αν έχεις λεφτά, θα σώζεσαι. Αν δεν έχεις λεφτά, ήδη συμβαίνει. Το είδαμε και μέσα στην καραντίνα με αυτές τις πόρτες στο νοσοκομείο. Είναι πρόδρομος δηλαδή. Αν έχεις χρήματα, κάτι θα μπορεί να γίνει. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, εκτός ότι μεταφέρει το ψυχιατρικό βίωμα και βοηθάει στην εξάλληψη του στίγματος, που είπαμε πριν, και πόσο ενδυναμωτικό μπορεί να είναι για κάποιον άνθρωπο που παίζει στα χέρια του και έχει βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις, έχει στο κοντινό του περιβάλλον άτομα που έχουν βιώσει αυτές τις καταστάσεις. Θεωρώ ότι πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ αξιόλογο βιβλίο λογοτεχνικά, ας πούμε, χωρίς να είμαι ειδικός ή να έχω διαβάσει πάρα πολύ. Νομίζω και ο τρόπος αφήγησης που είναι, όπως είπε και ο Σταμάτης, μινιμαλιστικός με μικρές ιστορίες, καταφέρει κάπως να συμπυκνώσει καταστάσεις, πρόσωπα, συναισθήματα και πραγματικά αξίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, θα ήθελα να ξαναυποθεί αυτό το πράγμα. Τώρα θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις, μάλλον.
μία περισσότερο προς την Ναταλία. Πώς είναι, ας πούμε, για ένα άτομο, επειδή μου νέο στη ζωή του, που μπορεί να έχει εμφανίσει πρώτη φορά ένα επεισόδιο ή να βρίσκεται, τέλος πάντων, πρώτη φορά σε μια υποτροπή, να βρίσκεται σε μια μονάδα ψυχικής υγείας, σε μια κλειστή μονάδα ψυχικής υγείας, και εκεί να συναντά ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, με σοβαρότερες παθήσεις, καταστάσεις οποίες στο συνδυασμό μεγαλύτερης ηλικίας και σοβαρότερων παθήσεων έχει οδηγήσει σε δύσκολα περιστατικά, σε δύσκολους ασθενείς, δύσκολους ανθρώπους, δύσκολα πρόσωπα και συμπεριφορές, ας πούμε, να αντικρίσεις βρισκόμενος εκεί. Και πώς, εντάξει, μέσα στο βιβλίο το λέει κιόλας, κάπως πώς οι υπόλοιποι ασθενείς που με τον ένα τρόπο κάπως υπάρχει συνεννόηση και υπάρχουν σχέσεις αλληλεγγύης, κάπως διαχειρίζεται αυτή η κατάσταση, διαχειρίζεται αυτή η περιστατικά, διαχειρίζεται αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερο, θα ήθελα να ρωτήσω και προς τον Θόδωρο η ερώτηση. Ας πούμε από την δεκαετία του 70, από την Ταργέστη, τον Παζάλη, από πιο ελευθεριακά προτάγματα στη ψυχιατρική και ελευθεριακές αναφορές που ενδεχομένως μπορεί να είχαμε ή να είχατε οι λιγοστοί άνθρωποι που το τρέχατε στην Ελλάδα, πού βρισκόμαστε σήμερα? Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, όπως λέμε και στην υπόλοιπη κουβέντα, στο πλαίσιο της όλης υποβάθμισης υγείας και της ψυχικής υγείας, να τρέχουμε να σώσουμε, ας πούμε, ό,τι έχει απομείνει, να σώσουμε τα αυτονόητα? Υπάρχουν κάποιες αναφορές πιο κοντινές δικές μας, πιο κοντινές σε πιο ελευθεριακά προτάγματα, σε πιο ανθρώπινες συνθήκες στη ψυχική υγεία? Αυτά. Εγώ όταν μπήκα την πρώτη φορά στο ψυχιατρίο, γνώρισα ανθρώπους που είχαν σχιζοφρένεια, που ακούγαν φωνές, που βλέπανε πράγματα, γνώρισα ανθρώπους που είχαν ψύχωση. Επειδή εγώ όταν μπήκα ήμουνα, σαν να λέμε, επειδή πέρασα κάποιες μέρες στο νοσοκομείο μετά την πλήση στομάχου, είχα επανέλθει στα λογικά μου, να το πω έτσι. Όταν μπήκα στο ψυχιατρίο ήμουνα σε μια κατάσταση όπως είμαι τώρα, λογική δηλαδή. Μου φάνηκε ότι αυτό που έχω εγώ είναι λίγο μπροστά σε αυτά που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα το διαχειριζόμουν αν άκουγα φωνές, ας πούμε, ή αν έβλεπα πράγματα. Αλλά επειδή ήταν καιρό μέσα αυτοί οι άνθρωποι και είχαν βρει πλέον τη σωστή σειρά από τα φάρμακά τους, ήταν και αυτή η λογική, ας πούμε. Οπότε ήταν σαν να ήμασταν μια παρέα ανθρώπων που είχε κάποια προβλήματα, τα οποία τα είχε αφήσει πίσω για λίγο, και ήταν σαν να κάναμε διακοπές σε ένα ψυχιατρίο. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Σειρά. Τέλος πάντων, σε δικά μου αυτό, να πιάσω λίγο το νήμα από εκεί που είχε πλεχθεί προηγούμενα για τη σχέση της ψυχιατρικής με το κοινωνικό σύστημα και την οικονομία, την πολιτική οικονομία, όπως λέμε. Είναι παρατηρημένο, θα το πω στα γρήγορα αυτό, ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στον οικονομικό κύκλο της επέτειου καπιταλισμού και στο θέμα της ψυχικής υγείας. Όσο υπήρχαν ακόμα τα ψυχιατρία, ήταν η κύρια μορφή ψυχιατρικής περίθαλψης, ας το πούμε έτσι, σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, όπου η αγορά εργασίας δεν ήθελε εργατικά χέρια και τα προβλήματα των ανθρώπων επιδεινωνόντουσαν οικογενειών κτλ., γεμίζαν τα ψυχιατρία. Σε περιόδους οικονομικής άνθησης, όταν ακόμα και άνθρωποι με μειωμένες δεξιότητες μπορούσαν να βρουν μια θέση εργασίας, υπήρχε μια μείωση του πληθυσμού των ψυχιατρίων. Αυτό μιλάμε από την περίοδο πριν καν τα ψυχοφάρμακα. Αυτό είχε φανεί στην κρίση του 1880 και αυτό επηρέασε πάρα πολύ και τον Κρέπελιν με τον τρόπο που περιέγραψε τη σχιζοφρένεια, πριν ονομάσει σχιζοφρένεια, την είπε πρώιμη άνοια κτλ. Και της έβαζε τη διάγνωση από την κακή της έκβαση. Έχει μια εκ των προτέρων κακή έκβαση, αυτό ήταν το πρόβλημά του, πούμε. Λοιπόν, και αργότερα στη δεκαετία του 30, με την κρίση του 29 κτλ. Με τη δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο,
και την μεγάλη καταστροφή κεφαλαίου που έγινε τότε και την ανοικοδόμηση του κεφαλαίου από τα τέλη της δεκαετίας του 40, δεκαετία του 50 κλπ. Υπήρξε μείωση του πληθυσμού των ψυχιατρίων πριν καν βγουν τα λεγόμενα σύγχρονα ψυχοφάρμακα. Η χλωροπρομαζίνη, παραδείγματος χάρη, το αργαρτή βγήκε το 52, μπήκε στην αγορά στα τέλη δεκαετίας του 50. Ήδη πριν από αυτό είχαν μειωθεί στη Βόρεια Ευρώπη οι πληθυσμοί των ψυχιατρίων. Λοιπόν, χωρίς σημαίνει τα ψυχοφάρμακα που βγήκαν ότι πετύχανε αυτό που λέμε ίαση. Βοηθάνε στην ανάρρωση, αλλά δεν σε κάνουν καλά γιατί δεν χτυπάνε την αιτία του κακού, η οποία, ας το πούμε, κακού των εισαγωγικών, η οποία είναι άγνωστη, ας πούμε, ακόμη και μόνο υποθέσεις γίνονται για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει μια σχέση οικονομικού κύκλου και ψυχικής υγείας. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα υπήρχαν διάφορα κινήματα αντιψυχιατρικής, το θέμα του ιδρυματισμού, όλα βοηθήσαν εκείνη την περίοδο. Ότι ο ιδρυματισμός, η μακροχρόνια παραμονή στο ψυχιατρίο είναι μια δευτερογενής νόσο, η οποία ιδρυώνει τα πράγματα, χρονιοποιεί και όλα αυτά. Και σε κάποιες περιπτώσεις, αυτά τα πράγματα πέρα από το να ενισχύσουν εναλλακτικές προσεγγίσεις ενάντια στο ψυχιατρίο για ένα εναλλακτικό σύστημα ψυχικής υγείας, ενίσχυσαν και νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις. Δηλαδή, πάρα πολλοί που ήταν υπέρ του ότι ξέρεις δεν υπάρχει ψυχική αρρώστια, δέδεα κτλ. Ενίσχυσαν πάρα πολύ τις αντιλήψεις του Ρίγκαν τότε να κλείσει τα ψυχιατρία και να βγουν όλοι στον δρόμο και σας έδωξε ο Κένεντι την πολύ καλή σύνταξη, ας πούμε, πηγαίνετε να βρείτε πού θα την πάρετε, αλλά το κλείνουμε τώρα και απολύουμε και προσωπικό και τα πάντα. Και έτσι οι φυλακές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο μισός πληθυσμός είναι άτομα με ψυχιατρική αρρώστια αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν γίνει σχεδόν τα μισά ψυχιατρία, δηλαδή. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο τέτοιο θέμα. Οι εναλλακτικές προσεγγίσεις είχαν να κάνουν με κοινωνικά κινήματα που αμφισβητούσαν τον τρόπο που ήταν δομημένη αυτή η κοινωνία, την ερχόμενη κυρίαρχη κανονικότητα. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να δούμε την αντιψυχιατρική και την εναλλακτική ψυχιατρική του Μπαζάλια χωρίς το Μάη του 68, χωρίς τη δεκαετία του 70 στην Ιταλία. Ξέρετε τι γινόταν τότε. Λοιπόν, και έτσι μπόρεσαν να περάσουν, αλλά μείνανε πάντα μειοψηφικές αυτές οι προσεγγίσεις, αν θέλετε. Λοιπόν, στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, όταν πέρασε ο νόμος 180, ίσως να μην ξέρετε, έχει σημασία μερικές λεπτομέρειες για να καταλάβετε τι γινόταν τότε, είχαν ανατραπεί τα πάντα, ας πούμε, έτσι. Ήταν το 78, όπου πέρασε ο νόμος για τις εκτρώσεις, δεν υπήρχε, απαγορευόταν στην Ιταλία, ο νόμος για το διαζύγιο, απαγορευόταν στην Ιταλία, ο νόμος για να κάνουν συνελεύσεις οι εργάτες σε εργοστάσια, παιδιά διακόπτουμε τώρα γιατί έχουμε συνέλευση, σαν μετά από την εργασία, τέτοια πράγματα. Και 12 Μαΐου του 78 πέρασε ο νόμος 180 που ονομάστηκε νόμος Μπαζάλι, ας πούμε, με τον οποίο προβλεπόταν να σταματήσουν οι εισαγωγές στα ψυχιατρία, οι νέες εισαγωγές, να γίνονται μόνο επανεισαγωγές, σε τρία χρόνια να μειώνονται καθόλου εισαγωγές, ή να γίνουν κλινικές στα γενικά νοσοκομεία και κέντρα ψυχικής υγείας σε διάφορες περιοχές με 100.000 πληθυσμό το πολύ κτλ. Περιττό να σας πω ότι αυτό το πράγμα έγινε σε πολύ μικρό μέρος της Ιταλίας. Είχε ολοκληρώσει τη δουλειά στην Τεριέση, είχε κλείσει το ψυχιατρίο τότε με αυτά τα που είχε κάνει, κοινωνικούς εταιρισμούς, κέντρα ψυχικής υγείας κλπ. Μηδενισμό των ακούσεων νοσηλιών. Και κατάφερε λοιπόν με την κατάσταση που υπήρχε την κοινωνική. Πολιτική τότε να περάσει αυτός ο νόμος 12 Μαΐου. Προσέξτε το. 9 Μαΐου είχε βρεθεί το πτώμα του Άλντο Μόρο. Ξέρετε ο Άλντο Μόρο, τι ήταν και τα λοιπά. Βρέθηκε το λεπτά. Οι αρχές ήταν τώρα, CIA ήταν, πας πρόσεξε το πτώμα του Άλντο Μόρο. Είχε μετασιώσει λίγο στην Ελλάδα, να έχει βρεθεί το πτώμα Τίνος τώρα, βάλτε το μυαλό σας όποιον να έχει το μυαλό σας. Και η Βουλή σε 4 μέρες να περνάει νόμο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι κοινωνική πολιτική κατάσταση υπήρχε τότε που επέτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Η Τεριέστη είχε γίνει για μας το σημείο αναφοράς, η ουτοπία. Πήγαινες εκεί και λες, μα είναι δυνατόν, πάω σε αυτό το, είμαι σε αυτό το πλανήτη, μήπως έχω μετακομίσει κάπου αλλού.
μήπως έχω πάρει, ξέρω εγώ, LSD και φαντασιώνω. Τι είναι αυτό που βλέπω εδώ πέρα? Να τρώνε μαζί ασθενείς με προσωπικό στο κέντρο ψυχικής υγείας, νοσηλείες μέσα στο κέντρο ψυχικής υγείας, με κανένα κρεβάτι σχεδόν, καμία νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο. Γενικό Νοσοκομείο που να έχει 6 κρεβάτια μόνο μέσα. Και αυτά άδεια. Τα είχαμε επισκεφτεί, τα είχαμε ζήσει αυτά. Στην κοινωνική συνεταιρισμή, τα πάντα, ας πούμε. Να τρέχουμε να κάνουμε επισκέψεις κατοίκων κάθε μέρα, κάθε νοσηλεύτρια ήταν στον δρόμο. Ας πούμε, κάνει το μόνο διάλειμμα να σταματήσει ένα μπαράκι, να πει ένα καφέ και να συνεχίσει το επόμενο. Κατοικία, εργατική κατοικία, τότε υπήρχε και αυτό το ζήτημα. Να σε βοηθήσω, κυρία, τι μαγειρεύει σήμερα, σπαγκέτι, ας πούμε, ναι, ωραία. Καθάρισε το σπίτι, να σε βοηθήσω λίγο στην καθαριότητα. Τα πάντα, όλα. Λοιπόν, τώρα σας πληροφορώ λοιπόν, εδώ τα τελευταία 3 χρόνια είναι ακόμα και ταιριάστη σε απόλυτη παρακμή. Για πρώτη φορά η κυβέρνηση έβαλε διοικητή των υπηρεσιών εκεί, όταν βγήκε ο τελευταίος διάδοχος του Μπαζάρη σε σύνταξη, άνθρωπο που είναι υπέρ των ηλεκτροσόκ, τον έφερε από τη Σαρδινία, ας πούμε, υπέρ της παραδοσιακής ψυχιατρικής κτλ. Υποστελεχωμένα τελείως. Έχουν μείνει από εδώ 25 νοσηλευτές για 60.000 κατοίκους, όχι ασθενείς. 25 νοσηλευτές, 4 ψυχίατρες κτλ. Να τρέχουν όλη μέρα. Τώρα έχουν μείνει μισή νοσηλευτές εκεί πέρα και να έχει αλλάξει τελείως η κατάσταση. Λοιπόν, πήγαμε και τα είδαμε και όλα αυτά εκεί πέρα. Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ κίνημα που να απαιτεί μια άλλη ψυχική υγεία. Η Ελλάδα είχε εισαγόμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα λόγω της ΛΕΡΟ. Αν δεν υπήρχε η ΛΕΡΟ, δεν θα υπήρχε. Η μεταρρύθμιση έγινε, ήταν ο κανονισμός της ΕΟΚ, ήταν η πρώτη χρηματοδότηση που έγινε για να γίνει, η οποία 5 χρόνια από τα 89 είχε απορροφηθεί μόνο 25%. Κανείς ψυχίατρος, το δρομοκαΐτιο, που εγώ ήμουν τότε από 86 μέχρι το 90, όλα στις δομές που ήταν να γίνουν ξενώνες, σκοτροφία έξω στην κοινότητα, αλλά δεν προλαβαίνουμε, γιατί πέρασε ο χρόνος και τα χτίσανε κτίρια μέσα στο ψυχιατρίο. Αν πάτε στο δρομοκαΐτιο και δείτε ένα κτίριο που λέει μονάδα πολλαπλών ψυχοθεραπείων, που πάνε όλοι οι ψυχολόγοι κάνουν ψυχοθεραπείες, θα ήταν οικοτροφείο έξω στην κοινότητα. Το δρομοκαΐτιο είχε τεράστια περιουσία. Νίκιαζε για δεκαετίες και οίκο ανοχής, κανονικά, κάτω στην Ερμού. Κοντά στο Θησίο. Τίποτα από όλα αυτά δεν έδωσε το δρομοκαΐτιο για να γίνουν μονάδες ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Απολύτως τίποτα. Ήταν εισαγόμενοι τελείως. Άρα η ψυχίατρη δεν ενδιαφέρεται. Είχαμε πρόεδρο ψυχιατρικής εταιρείας, παγκόσμιας ψυχιατρικής εταιρείας, ο Στεφανή τότε. Δεν είχε πατήσει, δεν πέρασε ποτέ από τη ΛΕΡΟ να δει τι γίνεται. Δεκαετίας 80. Ούτε πέρασε ποτέ. Η ΛΕΡΟΣ με τη δουλειά που έγινε στη ΛΕΡΟ. Άλλαξε η εικόνα, εκεί αποδείχθηκε το ανίατο είναι μια κατασκευή της ψυχιατρικής και μπας με τόση ξεπεράστηκε, αλλά ήταν μια παρένθεση η ψυχιατρική, έφυγε η ντροπή, ωραία και πάμε όπως ξέραμε, ας πούμε. Με αποτέλεσμα η μεταρρύθμιση και τα ΕΣΠΑ και όλα αυτά που γίνανε από το 2000 και ύστερα ήταν μόνο μια μεταστέγαση ασθενών χρόνιας παραμονής σε ξενώνες και οικοτροφία, πολλά από αυτά με κλειδωμένες πόρτες, ελεγχόμενη είσοδο-έξοδο. Κάποιες έχουν κάμερες μέσα στα δωμάτια για να παρακολουθούμε από τα γραφεία μας τους ασθενείς τι γίνονται. Με μηχανικές καθυλώσεις και μέσα σε κάποια υποτροφία των ΜΚΟ, ας πούμε. Λοιπόν, και να μην γίνει καθόλου κοινοτικές υπηρεσίες. Και ούτε τομεοποίηση δεν έγινε. Αυτό που λέμε τομεοποίηση, κέντρα ψυχικής υγείας που να είναι προς την κοινότητα κτλ. Ένα παράδειγμα που έγινε επί ΣΥΡΖΑ, η τομεοποίηση ελάτε πάντα στα χαρτιά. Λέγαμε, ας πούμε, ότι το τάδε κέντρο ψυχικής υγείας, τάδε νοσοκομείο παίρνει από αυτή την περιοχή. Τι έγινε λοιπόν, υπήρχε ένα κέντρο ψυχικής υγείας του Ζωγράφου που το είχε κάνει ένας πανεπιστημιακός τότε, το οποίο εντάξει, επισκέψεις δεχότανε, δεν έκανε καμία παρέμβαση κατοίκων, ο οποίος μετά έγινε διευθυντής στο εγκολογικό Αγίων Αναργύρων, Βόρεια Προάστια. Τι έγινε λοιπόν τότε, έγινε διασύνδεση. Το 18 αυτό το πράγμα, έγινε διασύνδεση του κέντρου, του κέντρου ψυχικής υγείας του Ζωγράφου με το ογκολογικό στα Βόρεια Προάστια. Και οι κάτοικοι του Ζωγράφου θα έπρεπε να πηγαίνουν στο κέντρο ψυχικής υγείας του Δίρωνα, που είναι παραδίπλα. Ενώ καταλαβαίνετε δηλαδή τι διαπλεκόμενα συμφέροντα γίνονται αυτό το πράγμα, δηλαδή το κέντρο ψυχικής, το οποίο τώρα έχει κλείσει βέβαια, δεν λειτουργεί καν, ας πούμε.
Λοιπόν, τότε δεν βγήκαν έξω από το γραφείο του εκεί πέρα. Υποστελεχωμένα πάντα σαν εξωτερικά ιατρία. Λοιπόν, γι' αυτό και το ποσό των ακούσεων νοσηλιών είναι 75%, όπως ήταν και πρώτη της μεταρρύθμισης. Και τώρα υπάρχει ένα εθνικό, και αυτό λάβετε το υπόψη, γιατί σε λίγες μέρες περιμένουμε το νομοσχέδιο που θα κατεβάσει ο Βαρτζόπουλος, ο Υπουργός Υγείας τώρα, πρόεδρος της ΟΝΕΔ, όταν ήταν νέος, για την ψυχική υγεία, που θα διαλύει τους οργανισμούς των ψυχιατρίων, όχι στη λογική του ξεπεράσματός τους, αλλά θα κάνει δίκτυο υπηρεσιών. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Θα είναι όλα διαλυμένα. Και ήδη στο Εθνικό Σχέδιο την ψυχική υγεία που ετοίμασε η ΡΑΠΤΗ, όταν ήταν αυτή η υπουργός, μαζί με τον Παύλο Θεοδωράκη που τον είχαμε διοικητή στο Δαφνί και ήθελε σε ένα χρόνο να το κλείσει το 2014 και τον εμποδίσανε εκλογές το 2015 να το κάνει, το κλείσει σε ένα χρόνο, καταλαβαίνετε, όλοι πεταμένοι στον δρόμο, έχει βάλει μέσα τη δημιουργία μονάδων μέσης ασφαλείας, το medium security που είχαν στην Αγγλία, το οποίο υποτίθεται θα είναι για τους ασθενείς του άρθρου 69, που γίνονται καταλόγιστοι και έχουν κάνει αδίκημα, γίνονται καταλόγιστοι κλπ. Αλλά που λέει μέσα ότι θα νοσηλεύονται και ασθενείς διαταρακτικοί που είναι νεοεισερχόμενοι στο ψυχιατρίο. Δηλαδή είσαι τώρα, μπαίνεις μέσα, κάνεις εισαγωγή, δεν έχεις τίποτα, κάνεις εισαγωγή. Είσαι μια, σαν μανιακό επεισόδιο, έτσι, και τα σπάς πέρα στα καλαδόδα κλπ. Μπορεί να σε βάλει στη μονάδα μέσης νοσηλείας, μαζί με τους ασθενείς του άρθρου 69, να είσαι εκεί. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, πάμε για ένα σύστημα το οποίο από τη μια πετάει στον δρόμο την πλειονότητα των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα και από την άλλη κάνει μονάδες υψής της ασφαλείας, τελείως κατασταλτικές, για να ελέγχει, ας πούμε, την κατάσταση. Και όταν ηρεμήσει στον δρόμο. Είναι μια τέτοια ιστορία. Οπότε να περιμένουμε αυτό το πράγμα, υπάρχει στο εθνικό σχέδιο, το οποίο το είχε ετοιμάσει η ΡΑΠΤΗ, είναι έτοιμο δηλαδή, δεν έχει προλάβει να εφαρμοστεί. Αλλά θέλω να σας το κοινοποιήσω, γιατί αν δεν το έχετε δηλαδή, να το έχουμε δηλαδή αυτό το πράγμα και δημοσιευτεί το τι λέει εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, και μάλιστα το σκανδαλώδες είναι, ακούτε πολλές φορές τη φράση από όλες, και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που λέει, θα πάρουμε λέει μέτρα για την ολοκλήρωση της ιατρικής μεταρρύθμισης. Αυτή η λέξη ολοκλήρωση την έχετε ακούσει πολλές φορές, ας πούμε. Και το ερώτημα είναι, πότε ξεκίνησε κάτι για να ολοκληρωθεί, ας πούμε. Υπήρξε ποτέ ψυχιατρική μεταρρύθμιση για να μιλάμε για ολοκλήρωση. Τι μεταρρύθμιση έχει γίνει, ας πούμε. Μπαίνεις μέσα στο Δαφνί, κλειδωμένη πόρτα, δεμένος με την πρώτη. Άμα είσαι ύποπτος ότι στο δρομοκαίτιο δεν έχει κρατήσει την παράδοση να είναι ανοιχτές οι πόρτες, επειδή είχε κρατηθεί αυτό από έναν πρώτο ψυχίατρο που ήταν, είχε φέρει και το ηλεκτροσόκ και τη λοβοτομή και τις ανοιχτές πόρτες, αυτό από την Αγγλία που λέγαμε, ας πούμε. Έκανε τότε από τη Μύτη, ας πούμε, λογοτομή σε ασθενείς, ας πούμε, στο Ολικέτσος με το όνομα την περίοδο εκείνη. Και οι πόρτες έχουν μείνει ανοιχτές. Οπότε, αν υπάρχει κίνδυνος να φύγεις, είτε εκούσιος είτε ακούσιος, βρίσκεσαι δεμένος. Είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Και βέβαια, αυτό το πράγμα έχει συνδυαστεί με τη μεγάλη υποστελέχωση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι ξενώνες και τα οικοτροφεία που νοσηλεύουν 12 έως 15 ασθενείς μέσα, υποτίθεται διαμονή κτλ. Έχουν 5 και 6 άτομα προσωπικό. 6 άτομα προσωπικό σημαίνει μονοβάρδια, ένας πρωί, ένας απόγευμα, ένας νύχτα, σημαίνει πότε θα πάρω ρεπό, πότε θα πάρω άδεια. Είναι μαζεμένα 200 και 300 ρεπό από προσωπικό εκεί. Υποτίθεται ένα λίγο δύσκολο ασθενή που πρέπει να τη συνοδεύσουν να κάνουν έξοδο. Για ποια έξοδο μιλάμε τώρα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και τα κλείνουν και λίγα τα οικοτροφεία και υπάρχει μια απελπιστή κατάσταση. Οι μόνες προσλήψεις που γίνονται είναι επικουρικοί και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Και τώρα τι μας περιμένει, ετοιμαστείτε για το νέο νομοσχέδιο δηλαδή που έρχεται τώρα, γιατί πολλά νέα ιδιωτικοποιηθούν. Αυτό που γίνει στην ψυχιατρική είναι η λεγόμενη ποσοτικοποίηση όλων των ψυχιατρικών προβλημάτων. Γι' αυτό, γιατί υπήρχε ένα ζήτημα και με τους βετεράνους του Βιετνάμ, με την διαταραχή του μεταθραυματικού στρες και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί η διαταραχή του μεταθραυματικού στρες βγήκε από τους βετεράνους του Βιετνάμ, ας πούμε. Λοιπόν, και μπαίνει θέμα τώρα οι ασφαλιστικές εταιρείες, πού θα δίνουν σύνταξη
πού θα δίνουν κάλυψη νοσηλείων κτλ. Άμα έχουμε ψυχαναλυτές που μας το λένε γενικά και αφηρημένα, δεν μπορούμε να θέλουμε ποσοτικοποιημένα πράγματα. Άρα, σχιζοφρένεια τόσο, σχιζοφρένεια αυτού του είδους τόσο, διπολική τόσο, σχιζοσυστηματική τόσο κτλ. Πρέπει να κάνουμε ποσοτικοποιημένους δείκτες. Άρα, ανάγουμε την ιστορία του ανθρώπου, την υποκειμενικότητά του, τα βιώματά του, σε συμπτώματα που είναι τόσο, 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 τόσο. Αυτό πάει τόσα λεφτά, εκείνο τόσα λεφτά κτλ. Λοιπόν, έτσι πάνε τα πράγματα. Αυτό είναι διεθνές. Από τις ΗΠΑ έχει ξεκινήσει, έχει πιάσει η Αγγλία, είναι όλη η Ευρώπη και εισάγεται τώρα στην Ελλάδα. Ένα από τους κανόνες που βάλανε και πρέπει να υλοποιήσει στη μεταμνημονιακή της πορεία η Ελλάδα είναι αυτό το πράγμα. Και βέβαια, ποιος κάνει την έρευνα για την υγεία και την ψυχική υγεία, το δημόσιο ή φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες έχουν μεγάλα συμφέροντα να παράγουν καινούργιες αρρώστιες ή καινούργιες ενδείξεις για τα ψυχοφάρμακα τα οποία φτιάχνουν. Είδατε τώρα η Pfizer το εμβόλιο, δεν είναι μόνο εμβόλιο, και εμβόλιο έκανα, τρεις δόσεις και τα λοιπά, παρόλο που μόλις ας πούμε μια φορά. Παρ' όλα αυτά το εμβόλιο της το έβαλε 150 φορές πάνω από το κόστος. Το οποίο είναι. 150 φορές πάνω από το κόστος, το οποίο είναι πραγματικό. Λοιπόν, και δεν μιλάμε για τα ψυχοφάρμακα και τα λοιπά, τι γίνεται, το οποίο βάζουμε στην αγορά, το οποίο αποσύρουμε και όλα αυτά τα πράγματα, όλα τα παλιά τα φτηνά, και τα ψάχνουμε, δεν τα βρίσκει στην αγορά, ας πούμε. Λοιπόν, ποιος εκπαιδεύει τους ειδικευόμενους, ας πούμε. Τα συνέδρια όλα που γίνονται, ποιος τα κάνει. Ποιος θα χρηματοδοτεί την ΕΨΕ, την ψυχιατρική εταιρεία. Όταν πηγαίνουμε σε ωραία μέρη, ας πούμε, να κάνουμε το μπανάκι μας, να έχουμε ωραία τοπία κτλ. Και μέσα στην αίθουσα ακούμε για την ψυχική αρρώστια, ποιο φάρμακο είναι το καλό και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Λοιπόν, είναι ένα σύμπλεγμα πάρα πολύ συγκεκριμένο, το βιοφαρμακοβιομηχανικό σύμπλεγμα, ας πούμε, το οποίο είναι το δεύτερο σε κερδοφορία μετά τις πολεμικές βιομηχανίες, οι οποίες ανθίζουν τώρα με την Παλαιστίνη, έχουν πουλήσει και εγώ δεν ξέρω τι, και είναι αυτό. Οπότε, αυτά πολλά δεν είπα. Να ρωτήσω κάτι. Είμαστε σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, όπως είπε και ο Σταμάτης, που συνεχώς από την πίεση αυξάνονται τα περιστατικά, γιατί ο κόσμος θα φτάνει στα άκρα, στα ψυχολογικά άκρα, και κάποιοι θα τα ξεπερνάνε. Με συνέπεια, συνεχώς να αυξάνονται το ποσοστό των ανθρώπων στο σύνολο που θα αντιμετωπίζει προβλήματα με ψυχικές ασθένειες, με διάφορα. Υπάρχει κάποια λύση, κάποια κοσμοθεωρία που να μπορεί να είναι ανεκτή, να αντέξει αυτός ο κόσμος αυτή την πίεση? Κοίταξε, Άλυση, το θέμα εδώ, όπως έλεγε και η Μπαζάλια, είναι πολιτικό. Λοιπόν, η πραγματική θεραπευτική προσέγγιση, έλεγε ο Μπαζάλια, έχει ένα τεχνικό και ένα πολιτικό στοιχείο. Εμείς δεν θα κάνουμε εδώ τους ψυχαναλυτές που θέλουμε να σε κάνουμε ικανό να αντέχεις μια κατάσταση που δεν αλλάζει. Θέλουμε να σε κάνουμε ικανό στη διαδικασία ανατροπής αυτής της κατάστασης. Άρα το ζήτημα εδώ πέρα είναι, όταν λένε διάφοροι ψυχίατροι, μωρέ, έχει σχιζοφρένεια, αλλά έχει και η οικογένεια, η μάνα, η δουλειά που ήταν έτσι, το σπίτι μου το έχουν χρεωμένο κτλ. Άνεργος και όλα αυτά. Και όλα αυτά έχουν συντελέσει. Ότι είναι δηλαδή επιβαρυντικοί παράγοντες. Όχι. Για να είμαι θεραπευτικός, θα πρέπει να εξασφαλίσω κατοικία, εργασία, εισόδημα, κοινωνική σχέση. Άρα πρέπει να αμφισβητήσω τους θεσμούς οι οποίοι στερούν από τον άνθρωπο αυτά τα πράγματα. Άρα η πραγματική ψυχιατρική θεραπευτική έχει ένα πολιτικό στοιχείο εδώ πέρα και θα πρέπει να έχει. Και για να είμαστε καθαροί, αν δεν αλλάξει η κοινωνία, εντάξει, δεν πρόκειται να βρει θέση, χώρο, η διαφορετικότητα, αυτό που λέμε ψυχική αρρώστια, ας πούμε, κτλ. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή. Άρα, το να θέλω να πνίξω τον πόνο και πάρε το φάρμακό σου, ας πούμε, για να μπορείς να κοιμηθείς, γιατί δεν αντέχεις όλη αυτή την κατάσταση, γιατί αυτό έχει εσωτερικευθεί από πάρα πολύ κόσμο. Εγώ θυμάμαι
εγώ στο κέντρο ψυχικής υγείας άνθρωποι και μου λένε δεν μπορώ να κοιμηθώ, έχω άγχος κτλ. Και λέω, ναι, τι συμβαίνει, έλεξε κάτι στη ζωή σας κτλ. Είναι αυτό με τη δουλειά. Άρα γιατρέα, θα δω μου κάτι να ησυχάσω. Δεν μπορώ να τα λέω. Δηλαδή, είναι θέμα τώρα ότι το πνίξιμο του πόνου, και αν το κάνεις μόνο αυτό, πνίγει τις αιτίες οι οποίες έχουν δημιουργήσει αυτό το ζήτημα. Το θέμα δεν είναι αφήσει τον άλλο να πονάει, μην μπορεί να κοιμηθεί κτλ. Αλλά το θέμα είναι να διερευνήσεις τι τον έχει φέρει εκεί πέρα. Και είναι θέμα ψυχιατρικό. Δηλαδή, δεν θα πω καλά με τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου. Έχω πρόβλημα με τα παιδιά, με τη δουλειά μου, έχω έλλειψη ικανοποίησης. Α, θα δεις ένα ψυχοθεραπευτή. Δηλαδή, έχει γίνει η κοινωνική δυσφορία πηγή εισοδήματος για πολλούς ψυχοθεραπευτές, ας πούμε. Πάω να θεραπεύσω ότι δεν περνάω καλά στην καθημερινότητά μου, ας πούμε. Τα ανάω όλα σε ψυχική αρρώστια που θέλει ψυχοθεραπεία εδώ πέρα. Στο βαθμό που υπάρχει εξατομίκευση, υπάρχουν κοινωνικές σχέσεις, να ανταλλάξουμε τους άλλους δίπλα κτλ. Καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται, ας πούμε. Άρα λοιπόν υπάρχει κλιμάκωση του ψυχικού πόνου, της ψυχικής δυσφορίας και των ψυχικών διαταραχών, αλλά δεν αντιμετωπίζονται με το να γίνω ικανός να τα αντιμετωπίσω, αντιμετωπίζονται με την ταυτόχρονη αλλαγή αυτού που τα προκαλεί αυτά τα πράγματα. Εδώ το μεγάλο ζήτημα, τι κάνουμε αυτά τα πράγματα, για ποια ψυχιατρική μιλάμε δηλαδή. Ότι μου φαίνεται πολύ όμορφο κάτι το οποίο έχει εξανίσει έναν άνθρωπο, φαντάζομαι ότι έχει πόνος ψυχικός, να αποτυπώνεται και να γίνεται σαν δώρο σε άλλο κόσμο που μπορεί να μην μπορεί να αναγνωρίσει ακριβώς τι συμβαίνει, ας πούμε, και να το βοηθήσει ακόμα να βρει κάποια βήματα. Αυτό που ήθελα να πω σε σχέση με αυτά που πρόκειται στο τέλος είναι ότι επειδή υπάρχουν όλα αυτά, επειδή υπάρχει αυτή η προσέγγιση και από τις φαρμακοβιομηχανίες και από ερευνητές και από ψυχιάτρους, σχηματίζεται και σε ένα κομμάτι που θεωρεί ή και είναι μέρος του ευρύτερου χώρου που θέλει να αλλάξει στην κοινωνία, μία εντύπωση ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με την ψυχιατρική είναι κακό, είναι αυτό το οποίο θέλει να μας εντάξει καλύτερα στην κοινωνία. Οπότε βγαίνει και ένας λόγος που είναι κάπως αφοριστικός ως προς αυτό ακριβώς τον ψυχικό πόνο. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει σε επαφή με τέτοιο λόγο, ότι δεν υπάρχουν ή υπάρχουν και θα έπρεπε πούμε, να τα αντιμετωπίσουμε και τη σχιζοφρένεια, οκ, okay, είναι μηχανισμοί άμυνας για κάτι που συνέβη, είναι κάτι φυσιολογικό, οι άνθρωποι δεν είναι μόνο λογικοί. Θα μπορούσαν και οι άνθρωποι να ζήσουν με αυτό, η ψυχίατροι τους δίνουν ψυχοφάρμακα για να τους καταστήλουν και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει καν αυτό, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ψυχίατροι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει όλο αυτό πούμε, το φτάνει σε ένα σημείο μηδέν. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό και της Νεταλίας και του Θοδωρή, έτσι. Πώς σας φαίνεται αυτή η προσέγγιση και αν θεωρείτε, ας πούμε, ότι συνάδει με ανθρώπους που προσπαθούν για μια καλύτερη κοινωνία. Κοίτα, όταν το γραφείο του γιατρού πήρα το τότε κολλητό μου και του λέω, κοίταξε να δεις, είμαι διπολική, μου το είπε ο γιατρός και πρέπει να πάρω ψυχοφάρμακα. Και γύρισε και μου είπε, ξέρεις τι, δεν γίνεται να κάνουμε παρέα γιατί δεν μπορώ να κάνω παρέα με ανθρώπους που χρειάζονται ψυχοφάρμακα για να ελέγξουν τα συναισθήματά τους. Το ένα μέρος. Το άλλο μέρος είναι ότι πάλι στα δύο κολλητούς μου που το είπα, μου είπανε, η Ναταλία δεν χρειάζεσαι φάρμακα, χρειάζεσαι να τρως λαχανικά και φρούτα και να κοιμάσαι καλά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα θέμα με τα ψυχοφάρμακα, ότι δεν τα δέχονται όλοι. Εγώ ήμουν τυχερή γιατί η οικογένειά μου τη δέχτηκε πολύ καλά και με στηρίζει. Αλλά είναι ταμπού, ρε παιδί μου, το να παίρνεις φάρμακα, ψυχοφάρμακα. Ο άλλος να ακούει λίγο περίεργα. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να καταλάβει τι σου συμβαίνει, ας πούμε. Τώρα σε αυτό το πράγμα, γιατί είναι ένα πολύ μεθυκού κύκλου, υπάρχουν πάρα πολλές αυτές οι αντιλήψεις ότι δεν υπάρχει ψυχική αρρώστια, δεν χρειάζονται φάρμακα και όλα αυτά τα πράγματα.
με οδυνηρές συνέπειες για τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή αυτό το θέμα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Το ζήτημα είναι ότι κάποιες λεγόμενες αντιψυχιατρικές αντιλήψεις έχουν οδηγήσει σε αυτό το πράγμα, ότι αφού είναι κακό να έχω ψυχική αρρώστια, δεν υπάρχει. Και τα φάρμακα, επειδή είναι αυτά που είναι, δεν χρειάζονται. Λοιπόν, το ζήτημα εδώ πέρα χρειάζεται μια διαλεκτική προσέγγιση σε αυτό το πράγμα, γιατί το ζήτημα δεν είναι να αρνηθείς ότι έχω ένα πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς το κατανοείς και πώς το αντιμετωπίζεις. Το θέμα είναι ότι κυρίαρχη ψυχιατρική θα αντιμετωπίζει με την έννοια της συμμόρφωσης, στην κυρίαρχη κανονικότητα, ότι όποιος δεν είναι κανονικός, ας πούμε, πρέπει να τον κάνω κανονικό, άρα η όλη της πολιτική είναι να σε γεμίσω φάρμακα, να σε κάνω ήσυχο παιδί, ας πούμε, να μην ενοχλείς κανέναν και να μην βγει ποτέ από το σπίτι, δηλαδή να μην κάνεις τίποτα, αρκεί να μην είσαι ενοχλητικός. Είναι άλλο αυτή η προσέγγιση και άλλο η προσέγγιση που λέει ότι ναι, το φάρμακο βοηθάει, δεν αποτελεί τη λύση και θέλει μια σειρά από άλλα πράγματα. Ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό, το θέμα είναι πώς το κατανοώ, ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι το παράγουν ή το επιδεινώνουν και θα πρέπει να έχω μια πολύπλευρη, ολόπλευρη προσέγγιση, σφαιρική προσέγγιση στο κάθε ένα πράγμα. Λοιπόν, το να πω ότι δεν χρειάζονται τα φάρμακα είναι, καταρχήν, να είμαστε καθαροί σε αυτό το πράγμα, ότι τα φάρμακα πράγματι επιδρούν σε ένα ορισμένο επίπεδο των βιολογικών διαδικασιών που συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Γιατί η σκέψη μας, το συναίσθημά μας δεν ταυτίζεται με τον εγκέφαλο. Είναι μια δράση του εγκεφάλου. Εννοείται ότι αν δεν είχαμε εγκέφαλο αυτή τη στιγμή, πώς αυτή τη στιγμή να μιλάμε, να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι η σκέψη γίνεται διαμέσου του εγκεφάλου και διαμέσου των σχέσεών μας με τον κόσμο και τους άλλους. Δηλαδή, ακόμα και όταν απομονωθείς πάνω στο Everest, ας πούμε, και δεν θέλω να βλέπω κανέναν, ακόμα και το κανένα δεν θέλω να βλέπω σημαίνει οι άλλοι, δεν θέλω τους άλλους. Είναι σε μια σχέση με τους άλλους, ας πούμε, αρνητική. Λοιπόν, άρα λοιπόν σκεφτόμαστε διαμέσου των σχέσεών μας με τους άλλους και τον κόσμο. Αλλά δεν μπορούμε να νοήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο το πώς λειτουργούμε σαν σκέψη, σαν συνέστημα, σαν βούληση και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και δεν μπορούμε να από εκεί και πέρα έχουμε μέσα δισεκατομμύρια νευρώνες, δισεκατομμύρια. Και μιλάμε τώρα για τη σερωτονίνη και την ντοπαμίνη. Έτσι, δεν έχουμε φτάσει να ξέρουμε πώς λειτουργεί η σκέψη. Είναι μια πολύ πλούσια κατάσταση. Γι' αυτό και τα φάρμακα δεν σε κάνουν καλά. Σε βοηθάνε να είσαι καλύτερα, αλλά δεν είδαμε κάποιον αυτό που λέμε σχιζοφρένεια. 100 κιλά φάρμακα βάζουν, ας πούμε. Δεν σε πιάνει αυτό, ακούς ακόμα φωνές, πάρε κι άλλο. Όχι. Υπάρχει κι άλλο τρόπο να ζουν τις φωνές. Να πάρουμε λίγο φάρμακο, αλλά οι φωνές συνεχίζουν. Λοιπόν, πρέπει να μάθω να τις χειρίζομαι, να ζω με τις φωνές. Λοιπόν, υπάρχουν κι άλλες μέθοδοι δηλαδή εκεί. Άρα λοιπόν, απέναντι στον απόλυτο αρνητισμό, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει ψυχική αρρώστια, καθόλου ψυχοφάρμακα κτλ., να υπάρχει και η προσέγγιση η οποία είναι πιο ολόπλευρη, ας πούμε, να γνωρίζει το πρόβλημα, είναι υπαρκτό και μαθαίνω να το χειρίζομαι. Χωρίς να σημαίνει υποτάσσομαι στο πρόβλημα. Ότι έχω μείνει διπολική, έχω ψύχο σε αυτό το πράγμα, μαθαίνω τι σημαίνει για μένα αυτό το πράγμα, παίρνω το φάρμακο, το αυξομειώνω ανάλογα, είμαι σε μια σχέση με τον θεραπευτή μου που έχω σχέση κτλ. Και ανάλογα, όταν αισθάνομαι ότι πάω να ανέβω πάρα πολύ, λέω πάω να ανέβω να αυξήσουμε λίγο τη δόση, ναι. Και αυτό που φοβίζει πάρα πολλούς, είναι μερικοί ψυχιάτροι που το λένε, και αυτό φοβίζει πάρα πολλούς ασθενείς. Λέει, θα παίρνεις σε όλη τη ζωή φάρμακο. Άμα ακούει ο άλλος σε όλη τη ζωή φάρμακο, είναι λίγο προβληματικό αυτό το πράγμα. Τι μου είπε, λέει, θα πρέπει πάντα φάρμακο. Λοιπόν, πρέπει και οι ψυχιάτροι να προσέχουν πώς μιλάνε μερικές φορές, ας πούμε. Λοιπόν, θα είμαστε δίπλα και θα δούμε. Πιθανόν μια περίοδο να μην χρειάζεται να το πάρεις. Αλλά μια περίοδο πρέπει να μάθουμε έγκαιρα όμως. Πότε θα το ξαναρχίσεις ή συμφωνείς να το παίρνεις συνέχεια σε πολύ μικρή δόση. Να υπάρχει μια τέτοια σχέση, ας πούμε. Λοιπόν, θέλει λοιπόν μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη πρακτική, ένα άλλο σύστημα. Αυτά τα πράγματα πάνε μαζί. Έχουμε διάφορα εργαλεία για να αντιμετωπίζουμε πράγματα που μας συμβαίνουν. Υπάρχουν οι ακραίες σχολές πάντα,
και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι, επειδή ο σκοπός ενός ψυχίατρου, φαντάζομαι, που σέβεται τον εαυτό του, είναι να είναι σε καλύτερη κατάσταση ο ασθενής στο τέλος. Αν γίνεται και να θεραπευτεί, εν πάση περιπτώσει, να αισθάνεται πολύ καλύτερα. Ο σκοπός ενός ψυχίατρου δεν είναι να μπει φανατικά στη μία μεριά ή στην άλλη. Είναι ο ασθενής του πάντα. Μπορεί αν έχει κάποια εργαλεία τα οποία πιστεύει ότι μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή, θα τον βοηθήσουν. Εγώ είμαι διαβητικός, ας πούμε, γιατί λέει το παράδειγμα. Έτσι. Είμαι διαβητικός τύπου Β. Το κατέκτησα το διαβήτη μου κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, κάνοντας, πίνοντας, ξενυχτώντας, καπνίζοντας, τρώγοντας, κάνοντας διάφορα. Μπορεί και να τον κατακτούσα έτσι κι αλλιώς, αλλά σίγουρα βοηθήσαν όλα αυτά. Μία αντιμετώπιση είναι ότι άμα περπατάω πολύ, μειώνεται το ζάχαρο. Ισχύει. Αν παίρνω τα χαπάκια, τα γλυκοφάς, μειώνει το ζάχαρο. Και αυτό ισχύει. Επίσης δεν πρέπει να τρώω ζάχαρες. Και αυτό ισχύει. Επίσης, αν στο παρελθόν είχα κάνει καλύτερη ζωή, μπορεί να μην είχα διαβήτη. Και αυτό ισχύει. Όλα αυτά ισχύουν. Τη στιγμή που το ζάχαρο μου έχει ανέβει πολύ, πρέπει να την κάνω την ένεση ινσουλίνης που μου δίνει ο γιατρός ή όχι. Αν δεν την κάνω, υπάρχει τρόπος να μειωθεί το ζάχαρο χωρίς να κάνω την ένεση. Πιθανόν να υπάρχει με κάποιο κόπο, αλλά στο μεταξύ, μέχρι να βρω τον τρόπο, αν δεν κάνω την ένεση, σε λίγο καιρό θα έχω τυφλωθεί. Θα ξεκινήσω από εκεί. Και θα λέω ότι ξέρεις, κάνω μια πιο ολιστική προσέγγιση τώρα. Επειδή δεν βλέπω κιόλας και έχω τον χρόνο να σκέφτομαι περισσότερο. Θέλω να πω, είναι πολλά τα εργαλεία. Εγώ έχω ένα πάρα πολύ φίλο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός γιατρός, ενδοκρινολόγος, και μου λέει: βεβαίως θα περπατάς, βεβαίως θα τρως ζάχαρη, βεβαίως θα αυτός. Πάρε και αυτή την ινσουλινούλα να δούμε. Να δούμε, όπως λέει ο κ. Μεγαλοοικονόμου, να δούμε πόσο, για πόσο καιρό θα τη χρειαστούμε. Δηλαδή το έχει το τέτοιο. Πιθανόν και να το λέει και αλήθεια. Πιθανόν να σου λέει εσύ με τα μυαλά που έχεις τόσα χρόνια που σε ξέρω, θα τη χρειαστείς προφανώς από εδώ και πέρα. Γιατί άμα σου λέω μικρή δόση, έτσι μπορεί να χρειαστείς και μεγαλύτερη. Θέλω να πω, είναι καλύτερα για να μην είσαι διαβητικός να αντιμετωπίσεις τις υπόλοιπες συνθήκες ώστε να μην γίνεις διαβητικός. Προφανώς είναι. Θα το ξανά έκανα στη ζωή μου, αν το ξαναξεκίναγα. Όχι, δεν το ξανά έκανα. Θα συνέχιζα να πίνω και να καπνίζω. Γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία εκείνο το διάστημα. Και είναι από τα πράγματα τα οποία θεωρώ ότι ήρθαμε και σε αυτή τη ζωή για να περνάμε και λίγο ωραία. Δεν ήρθαμε για να κάνουμε όλα τα τέτοια. Τώρα δεν ισχύει το ίδιο. Θέλω να πω το. Κατάλαβες πως το λέω. Ότι υπάρχουν τα άκρα. Ναι, βέβαια, μπορεί να. Αυτό που λέει ο κ. Μεγαλοοικονόμου με καταστροφικές συνέπειες για πολλούς ασθενείς. Υπόθηκε κάποια στιγμή ότι δεν χρειάζονται τα φάρμακα γιατί η ασθένεια δεν υπάρχει, ξέρω εγώ και δεν κάνει. Ναι. Και στην Αταλία το έχουν πει και έχω παραστείνεται, το λέει άνθρωπος και φίλος μου που είχε ασχοληθεί με την ψυχική υγεία. Αυτά τα φάρμακα που σας δίνουν όλα απάτες. Δεν έπρεπε να τα παίρνουν τώρα αυτά, έπρεπε να είναι τελείως άλλη αντιμετώπιση. Και του λέει: βρε καλέ μου, παίξε μου. Εγώ που έκανα από πρεπτοκτονία που δεν μπορούσα να σταθώ, δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι. Έχω βελτιωθεί όμως με αυτά. Μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο, πιθανόν. Αυτό θα το πει ένας γιατρός μετά που θα συνεργαστεί και θα του είχε εμπιστοσύνη, έτσι. Αλλά αφού σου λέει: εμένα μου έκανε καλό. Έστω σαν πλασίμπο, ρε παιδί μου, μου έκανε καλό. Δεν ξέρω και πώς λειτουργούν όλα αυτά, αλλά τι έκανε καλό. Όχι, όχι, θα σου πω εγώ, δεν σου έκανε καλό, λέει ο άλλος ο φανατικός. Ναι, στην κατανόηση γενικότερα από τον κόσμο, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι μια ψυχική ασθένεια και τι περνάει ένας άνθρωπος. Τι έχει γίνει μια σούπα και χρησιμοποιείται τόσο. Κοίτα, να σου πω για τους διπολικούς, επειδή το ξέρω πρώτο χέρι, αυτό που ακούω συνέχεια είναι ότι αλλάζεις γνώμη συνέχεια, τη μία λες έτσι, την άλλη λες αλλιώς, είσαι διπολικός. Και εγώ πρέπει να μπω στη διαδικασία να τους εξηγήσω. Όχι, δεν το λένε για μένα, το λένε για κάποιον, ας πούμε. Ότι διπολικός δεν σημαίνει να αλλάζεις γνώμη κάθε 5 λεπτά. Διπολικός σημαίνει να αλλάζεις συνέστημα. Τη μία να είσαι τέρμα χαρούμενος, την άλλη να είσαι τέρμα συγκατάθλιψη. Και ότι επίσης ακούω και το άλλο, ότι α, εντάξει, άρα δεν είσαι. Το διπολικό σημαίνει να είσαι κυκλοθυμικός, ας πούμε. Κυκλοθυμικοί είμαστε όλοι. Άλλο το κυκλοθυμικό, άλλο το λυκολικό. Και κάθε φορά πρέπει να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, να εξηγώ. Και πραγματικά είναι πολύ, με πολύ μεγάλη ευκολία ο κόσμος χρησιμοποιεί τον όρο λυκολικό για το «Α, άλλαξα γνώμη σε 5 λεπτά» και το «Α, είμαι κυκλοθυμικός, άρα είμαι λυκολικός, άρα ξέρω εγώ τι». Τώρα, για τα άλλα δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτό, για το διπολικό σου, σίγουρα, έχω κάνει άπειρες συζητήσεις. Ναι.
φάρμακα είναι μια φυλακή και ουσιαστικά είναι για να ελέγξουμε τον πληθυσμό, τους ανθρώπους κλπ. Και μετά χρειάζεται κάποιες συζητήσεις και κάποιος προβληματισμός και κάποια πράγματα να ακούσω, να διαβάσω κλπ. Για να θεωρήσω, να καταλάβω ότι έλεγα μια μεγάλη φυλακή πιο πριν. Και νομίζω ότι αυτό τελικά, αυτή η άποψη που μπορεί να κυκλοφορεί, γιατί έχουμε μάθει να μην υπάρχει, να μην δίνουμε την απαραίτητη ορατότητα σε αυτά τα ζητήματα. Είναι, προτιμούμε να είναι μια, πώς το λένε, αόρατη, μια πλευρά, ας πούμε, της κοινωνίας μας που την αποσιωπούμε, που βάζουμε στο πλάι. Δεν τη θέλουμε. Ναι. Δεν θέλουμε καν να τη συζητήσουμε. Δεν αφορά εμάς. Οπότε, εύκολα μπορούν να δημιουργηθούν μύθοι, ας πούμε, τέτοιου είδους να κυκλοφορούν. Ναι, έτσι είναι. Και γι' αυτό αυτό το βιβλίο το έβγαλα και για το στίγμα. Να φύγει λίγο το στίγμα. Γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι κολλητικό. Κάπως έτσι, ας πούμε. Και προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι θα μπορούσα να είχα διαβήτη. Αν είχα διαβήτη, δεν θα έχεις πρόβλημα μαζί μου. Δεν θα φοβόσουν να με σε κολλήσουν διαβήτη, ας πούμε. Δεν θα έχεις πρόβλημα που παίρνω φάρμακα για το διαβήτη. Κάπως έτσι. Κάποιος άλλος θέλει κάτι να ρωτήσει, να πει. Λες ότι το κύριο απορρίψε, ας πούμε, τις νοσηλίες σου, την νοσηλίες σου, σαν ένας τρόπος απόλυσης, ας πούμε, ή επίλυθε αργότερα μετά τις νοσηλίες, πιο νυφάλια σκέφτεσαι τώρα, δηλαδή, για να κάπως να φτιάξεις μια αντίληψη και ότι υπάρχει γύρω από το σημείο ένας άνθρωπος που ψυχές διαταραχές. Το βιβλίο ξεκίνησα να το γράφω μόλις βγήκα από το ψυχιατρίο. Τότε δεν είχα στο μυαλό μου ότι γράφω ένα βιβλίο που καταπολεμάει το στίγμα κτλ. Απλά έγραφα για να το διώξω από μέσα μου. Ήθελα να γράψω τις εμπειρίες μου, ήθελα να γράψω για αυτούς τους ανθρώπους που γνώριζα για να μην τους ξεχάσω ποτέ. Και μετά όταν άρχισα να γίνονται οι παρουσιάσεις, κατάλαβα ότι ναι, μπορεί αυτό το βιβλίο να βοηθήσει λίγο και με το στίγμα. Αλλά δεν ήταν στα σχέδιά μου αυτό, δηλαδή δεν το έγραψα από τούτου. Και από τους νοσηλευτές, η αντίδραση τους προς εσένα, αλλά και από τους γιατρούς. Εγώ θυμάμαι ότι την πρώτη μέρα που μου εξέτασαν οι ψυχολόγοι, το γράφω και στο βιβλίο, με είχαν βάλει σε ένα δωμάτιο και ήταν 20 άτομα. Και με κοιτούσαν όλοι σε φάση πες μας. Και εγώ νιώθα σαν ζώο σε τσίρκο. Τους ψυχιάτρους δεν τους έβλεπα συχνά. Τους έβλεπα μια φορά το κάθε 15, ξέρω. Με τους νοσηλευτές, οι πιο πολλοί ήταν αδιάφοροι, να πω την αλήθεια. Μόνο ένας ήταν που είχαμε έρθει πιο κοντά και πραγματικά φαινόταν ότι νοιαζότανε. Εν τω μεταξύ και την τρίτη φορά που νοσηλεύτηκα, πάλι με έναν μόνο μπορούσα να συνεννοηθώ και έπαιρνε και τη θέση του ψυχιάτρου, αν θες. Δηλαδή, με την έννοια ότι πήγαινες και του λες, ξέρεις τι, δεν με έχει πιάσει το φάρμακο, πες στον ψυχίατρο να κάνει κάτι. Γιατί εσύ δεν έχεις πρόσβαση. Ή σου λέγε, δεν σε βλέπω πολύ καλά, θες κάτι να πω στον ψυχιατρό σου. Αλλά πιο πολύ ήταν αδιάφοροι, για να πω την αλήθεια. Δηλαδή θυμάμαι σκηνικό που το λέω και στο βιβλίο, ότι περνούσα έξω από τα γραφεία των γιατρών και τους άκουσα να κοροϊδεύουν ασθενή. Δεν είναι και οι καλύτερες σχέσεις. Γιατί είχα ακούσει, όταν έβλεπα κάτι συγκεκριμένο πάνω σε μια κομμάτια, έφτασε κάτι πολύ κακό συνέστημα απέναντι στην
ανέφερε πολύ αρνητικό συνέστημα και στο πώς την αντιμετώπισαν και οι γιατροί. Και λίγο αυτό που λέει, οι γιατροί είναι οι ίδιοι συλλογητές. Ότι ήταν απλά να περάσει η βάρδια μου και από την ναι, ναι. Μοιάση. Αυτό, κάπως έτσι. Κάπως έτσι ήταν. Άλλος. Να καλύψω μια σημείωση πάνω σε αυτό που συζητάτε τώρα. Για το πόσο να παράγεται κάπως. Εγώ σπουδάζω ιατρική και πηγαίνω στις κλινικές μου στην Ελλάδα. Και γενικά υπάρχει σαν μια συνθήκη που υπάρχουν λόγους, δηλαδή ας πούμε χαρτιά με παθήσεις πάνω τις οποίες πρέπει να συμπληρώσω τις έχεις δει. Σε αυτό το πλαίσιο έχω ακούσει ας πούμε συνδυτές μου να κάνουν κάρπα σε έναν ασθενή που πέθανε και να λένε περίμενα να δούμε και την αδρεναλίνη για να τη σημειώσουμε την έχεις αδρεναλίνη. Δηλαδή, αυτό που σου καλλιεργείται η κατάσταση. Ότι πρέπει να δούμε σαν μια ασθένεια. Αυτό κάπως καλλιεργείται, όπως βλέπω. Ναι. Κοίτα, φαντάζομαι ότι οι γιατροί δεν πρέπει και να δένονται με τους ασθενείς. Βέβαια, εγώ τη μόνη ψυχίατρο που εμπιστεύτηκα, ας πούμε, ήταν μία σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Είχα πάει για επούσια νοσηλεία. Δεν με δέχτηκανε. Έλειπε τότε ο γιατρός μου το νοσοκομείο. Με είχαν δει ειδικευόμενοι. Και δεν με δέχτηκανε. Και είχα πάει μετά από κάνα δύο εβδομάδες και της είχα πει είχα έρθει πριν δύο εβδομάδες, με είδαν ειδικευόμενοι, δεν με δέχτηκανε. Και είχε κάνει ολόκληρο πανικό μέσα στο νοσοκομείο, γιατί δεν με δέχτηκανε. Και ήταν η μόνη που με πλησίασε και προσωπικά. Πιο ανθρώπινα, μάλλον να το πω έτσι. Οπότε δεν ξέρω, καταλαβαίνω ότι οι γιατροί πρέπει να είναι πιο αντικειμενικοί και να μην δένονται τόσο πολύ. Αλλά την άλλη μου άρεσε και αυτή η γιατρός που ήταν πιο κοντά μου. Εγώ πιστεύω ότι οι γιατροί πρέπει να δένονται πιο πολύ για την έννοια, δεν μιλάω για την καθήλωση. Προπαθώντας πάντα να ξεπερνάνε τους κατεστημένους ρόλους που αποτελούν μια αποστασιοποίηση, ας πούμε, από το πάσχον υποκείμενο, να το πούμε έτσι, πάντα βρίσκοντας τρόπους να βάζουν και οριοθετήσεις, τα όρια δηλαδή που υπάρχουν και την πλήρη διάχυση, αλλά άλλο η απόσταση του ειδικού, το ξέρω όλα, που τα ξέρει όλα και εσύ μου λες, που λέει και ο Φουκώ, το υλικό και εγώ βγάζω την ερμηνεία, είμαι ο εξομολογητής, έτσι το βλέπω ο Φουκώ εκεί πέρα, και άλλο το να επικοινωνούμε σαν άνθρωποι, να μπορώ να σου πω κι εγώ, π.χ. για τους δικούς μου ψυχαναγκασμούς, για να σου πω αντίστοιχα παραδείγματα, ας πούμε, ότι σε καταλαβαίνω εγώ τη δική μου εμπειρία σε αυτά, ας πούμε, αλλά ξέροντας πάντα ότι δεν θα ξεπεράσουμε κάποια όρια, ας πούμε. Αλλά από την άλλη, το να είμαι εγώ απέναντι από το γραφείο από εδώ και εσύ απέναντι από εκεί και έλα πες μου τι έχεις, αν μου είσαι και εκείνο, μήπως σε βάλεις και το άλλο κλπ. Και να μπορέσω να τα αθροίσω αυτά και να δω αν δημιουργούν σε μια διάγνωση, όχι. Αυτό είναι η παραδοσιακή ψυχιατρική, η ψυχική του ελέγχου, η οποία θέλει απλώς να βρει το κατάλληλο φάρμακο και δεν φτάνει το ένα, θα βάλει δύο, και θα βάλει 10 μέχρι να πιάσει, υποτίθεται. Λοιπόν, το θέμα είναι μιλάμε σαν άνθρωποι, σαν υποκείμενο, ένας με τον άλλον, ας πούμε, ξέροντας πού θα βάλουμε τις οριοθετήσεις. Και το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις των επαγγελματιών μεταξύ τους. Δεν είναι ο ψυχίατρος εδώ, ο νοσηλευτής από κάτω, αλλά έχουμε μια οριζοντιότητα, στην οποία ακόμα και οι ρόλοι αναμειγνύονται. Δεν σημαίνει ότι εδώ ο ψυχίατρος δεν θα κάνω αυτό γιατί δεν είναι στα καθήκοντά μου και ο νοσηλευτής δεν είναι. Όχι. Εμείς είχαμε κάποτε σε μια δουλειά που κάναμε για το Υπουργείο Ψυχικής Υγείας νοσηλευτές που αντικαθιστούν τον γιατρό. Και μόνο αν είχαν ανάγκη για μια ειδική ερώτηση, ερχόντουσαν και μας λέγανε θέλω αυτό ή εκείνο, ας πούμε.
και ότι η ψυχία τους θα πήγαινε να συνοδεύσει τον ασθενή στο ΚΕΠΑ, παραδείγματος χάρη, ή για τη σύνταξή του ή για οτιδήποτε άλλο. Ή για ακόμα έλα, μπορεί το που κάνεις όσο να το αλλάξουν, γιατί δεν είναι καλό, έλα εδώ να σε βοηθήσω και όλα τα λοιπά. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα είναι λιγότερο ψυχίατρος από εκεί πέρα, ας πούμε, θα πέσει από το ρόλο του απάνω και θα είναι κάτι το κατώτερο, δεν το καταλαβαίνει, γιατί, γιατί είναι κακό αυτό το πράγμα, ας πούμε. Λοιπόν, αν οι ψυχολόγοι μας και οι ψυχίατροι κάτω στη Λέρο δεν κάνανε να πλύνουν τον ασθενή, να τον ντύσουν, να τον ξερίσουν και να βγουν έξω, δεν θα έχει αλλάξει η Λέρο. Η Λέρος άλλαξε από ψυχολόγους. Δεν ξέρω πώς ψυχολόγησε εδώ πέρα. Λοιπόν, οι οποίοι ήταν απόφοιτοι τα παιδιά του Μπεραχτάρη, όπως τα λέγαμε, τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά. Έπαιρναν τον γυμνό τον ασθενή, τον πλένανε, τον ντύνανε, τον ξυρίζανε και βγαίνανε έξω στην καφετέρια. Με τους Ιταλούς μας τα είχαν μάθει. Το λαμπάρε, σμπαρμπάρε, βεστήρε, ουσίρε. Ήταν η δουλειά. Λέει, τι δουλειά κάνετε επιστημονικά, θεραπευτικά, αυτό. Ότι πλένουμε, ξυρίζουμε, ντύνουμε και βγαίνουμε έξω. Αυτή είναι η θεραπευτική μας. Και αυτό λειτουργήσε. Λειτουργήσε. Πώς λειτουργήσε. Δείτε τις ταινίες, τη Jane Gabriel που είχε κάνει. Είχε κάνει το, για τη Λέρο. Λέρος η απόβλητη το 89 πριν αρχίσω τη δουλειά. Που έχει τους γυμνούς ασθενείς και το 94 που είχε προχωρήσει πάρα πολύ με τα κοινωνία, διαμερίζοντα την κοινότητα κλπ. Και δείχνει τον ίδιο ασθενή γυμνό από την προηγούμενη ταινία, ντυμένο σε διαμέρισμα με στην κοινότητα. Να μιλάει και να. Και λες τώρα, ποιο είπε ότι αυτό δεν μπορούσε να βάλει ρούχο και τον ίδιο. Ποια ψυχιατρική ήταν που φάσει αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και δεν ήθελε πολλά-πολλά, δεν ήθελε αναλύση βιβλίων. Μία εικόνα ήταν μόνο για να το δείξει αυτό το πράγμα. Πρώτα γυμνό και μετά στο διαμέρισμα. Και όχι μόνο ένας, έτσι. Οπότε θέλει πάρα πάρα πολύ δουλειά η ιστορία, πάρα πολύ δουλειά, να μιλάμε, να επικοινωνούμε, να είμαστε δίπλα. Εγώ έχω κάποιες σκέψεις που δημιουργήθηκαν και διαβάζοντας το βιβλίο της Ναταλίας και από την εμπειρία ως φοιτητρία μέσα στις ψυχιατρικές κλινικές, σαν αυτό που περιέγραψε ο Μιχάλης, που το έχω κάνει και εγώ τα τελευταία χρόνια πολύ, είναι ότι αυτή η ιδρυματική συνθήκη που είναι η βασική υπάρχουσα αυτή τη στιγμή, ενώ υποτίθεται ότι είναι θεραπευτική στην πραγματικότητα, είναι με πολλαπλούς τρόπους όχι απλά αδιάφορη, είναι επιβαρυντική με μια πολύ μεγάλη πολλαπλότητα. Και μόνο από το ζήτημα του χώρου, που εγώ θεωρώ το χώρο εξαιρετικά σημαντικό για τον ψυχισμό ενός ανθρώπου. Εγώ μπαίνοντας στην ψυχιατρική κλινική, αυτό το λευκό, το αποστηρωμένο που περιγράφει η Ναταλία και στο βιβλίο, το είδα μπροστά στα μάτια μου και σκεφτόμουν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι προωθητικό για έναν άνθρωπο. Είναι βαθιά ψυχοφθόρο να ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον και ότι ο ίδιος ο χώρος των ψυχιατρικών κλινικών αυτή τη στιγμή κρατάει τους ασθενείς πίσω αντί να τους πηγαίνει μπροστά. Όπως και η ίδια η συνθήκη της απώλειας οποιασδήποτε ιδιωτικότητας που υπάρχει μέσα στα νοσοκομεία γενικά και στις ψυχιατρικές κλινικές ειδικά, αυτή η διαμονή, όχι μόνο στο ράτζο, στο διάδρομο, το οποίο είναι το χειρότερο δυνατό, αλλά ακόμα και σε ένα δωμάτιο που υπάρχουν άλλοι 10, άλλοι 5, άλλοι όσοι θέλετε ασθενείς, αυτή η πλήρης απώλεια ιδιωτικότητας, η οποία είναι βασική ανθρώπινη ανάγκη, ώστε ένας άνθρωπος να νιώθει ότι έχει μια υπόσταση, έχει μια προσωπικότητα, έχει τον δικό του χώρο, τον δικό του χρόνο, τη δική του υπόσταση με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό το πράγμα χάνεται μέσα στην κλινική και προφανώς είναι ένας χώρος ο οποίος δεν μπορεί να είναι προωθητικός με αυτόν τον τρόπο έτσι όπως λειτουργεί. Η απώλεια του οποιοδήποτε αυτεξούσιου. Είχες κάποια φράση μέσα στο βιβλίο που δεν τη θυμάμαι. Νομίζω ότι ήταν κάτι του τύπου ότι όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν γύρω μου και συζητάνε τι να με κάνουνε. Αυτό τι να με κάνουνε ξαφνικά μετατρέπει έναν άνθρωπο σε αντικείμενο για τον οποίο αποφασίζουν οι άλλοι και όχι σαν υποκείμενο που εμπλέκεται στη θεραπευτική του διαδικασία. Δεν ξέρω, εγώ αισθανόμουν εκείνη τη στιγμή ότι σε βάζει σε μια θέση που δεν έχεις αυτεξούσιο και άρα σε πάει πίσω. Γιατί το να είσαι σε μια θεραπευτική διαδικασία εμπεριέχει για μένα το να εμπλέκεσαι και ενεργητικά και να συναποφασίζεις με τους θεραπευτές σου το πώς θα κινηθεί η πορεία σου για να ξεπεράσεις τη δυσκολία εκείνη τη στιγμή.
Και διάβαζα και όλο το. Το βλέπω και μέσα στην κλινική ούτως ή άλλως. Τη συνθήκη του επισκεπτηρίου, το πότε θα έρθουν οι δικοί σου, που εμένα μου δημιουργεί στο μυαλό μου την εικόνα μιας φυλακής και σκεφτόμουν ότι η φυλακή σαν συνθήκη είναι κάτι το οποίο το κάνουμε τιμωρητικά στους ανθρώπους, κάτι το οποίο εξ ορισμού είναι ψυχοφθόρο και εμείς το έχουμε βάλει στην ψυχιατρική και στην ιατρική γενικά σαν μια θεραπευτική συνθήκη. Λες και το να έχεις συγκεκριμένο χώρο, συγκεκριμένες ώρες που σε επισκέπτονται, μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να είναι θεραπευτικό αντί να είναι το αντίθετο, να είναι ένας απίστευτος περιορισμός της κίνησής σου και της αλληλεπίδρασής σου με τους άλλους ανθρώπους, που προφανώς προθετικό δεν μπορεί να είναι, μόνο προθετικό δεν μπορεί να είναι. Καλά, και είναι και εγώ το έχω δει χιλιάδες φορές μέσα στην κλινική με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που είναι αδιάφοροι και απόντες στην πραγματικότητα, ενώ το θεραπευτικό είναι η σχέση. Οι σχέσεις μας είναι θεραπευτικές, οι ειλικρινείς συνδέσεις μας είναι θεραπευτικές. Να μπορώ να μιλήσω και ο άνθρωπος απέναντί μου να έχει πρόθεση να με ακούσει, αυτό είναι θεραπευτικό. Αυτό που κάνουν οι πιο πολλοί γιατροί μέσα στα νοσοκομεία μας και οι νοσηλευτές και το θεραπευτικό προσωπικό γενικά είναι το ανάποδο, είναι αυτό που σε πάει πίσω, που σε αντιμετωπίζει σαν ένα πλάσμα που χάνει την αξία του εκείνη τη στιγμή, γιατί οι άνθρωποι αποκτάμε την αξία μας όταν οι άλλοι μας βλέπουν και μας ακούνε. Όταν οι άνθρωποι περνάνε γύρω μας και δεν μας βλέπουν και δεν μας ακούνε, ξαφνικά κάπως αυτό οδηγεί στο να νιώθουμε και οι ίδιοι ότι ένα κομμάτι της αξίας μας και της υπόστασής μας το χάνουμε. Και αυτό μέσα στα νοσοκομεία και τις κλινικές που έχω βρεθεί εγώ τουλάχιστον, συμβαίνει κατά κόρον. Η άλλη σκέψη που είχα, εκτός του ιδρυματικού πλαισίου που συζητάμε τώρα γενικά, είναι ότι ένα κομμάτι του στίγματος, γιατί το στίγμα είναι πολύπλευρο, ένα κομμάτι του στίγματος είναι το να βλέπουμε τους ασθενείς μόνο σαν την πάθησή τους και τίποτα άλλο. Αυτό στην ιατρική συμβαίνει και συμβαίνει και με τα σωματικά νοσήματα και με τα ψυχικά νοσήματα. Δηλαδή λέμε ότι είδαμε μια πνευμονία, είδαμε μια νεφρική ανεπάρκεια, είδαμε μια σχιζοφρένεια, είδαμε. Δεν είδαμε έναν άνθρωπο που έχει και αυτό μαζί με όλα τα άλλα, είδαμε μόνο αυτό. Στα σωματικά νοσήματα, στον έξω κόσμο, αυτό κάπως έρεται. Λες, γνώρισε έναν άνθρωπο, έχει και διαβήτη, κάνει και αυτή τη δουλειά, έχει και αυτούς τους φίλους, έχει αυτά τα ενδιαφέροντα, αυτές τις σκέψεις κτλ. Στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, στον έξω κόσμο, τον εκτός ψυχιατρίων, αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο. Και κάπως βλέπουμε τους ανθρώπους σαν μόνο την πάθησή τους και τίποτα άλλο. Και αυτό συμβαίνει και σε ανθρώπους που έχουν πρόθεση να δουν τα πράγματα αλλιώς. Εγώ θυμάμαι από τις που θεωρούσα τον εαυτό μου έτσι ανοιχτό μυαλό, ότι από τις πιο ιδιαίτερες εμπειρίες μου στην ψυχιατρική κλινική ήταν ότι γνώρισα έναν ασθενή, δεν ήξερα τι πάθηση έχει, και αυτός ο άνθρωπος δεν είχε ανάγκη να μιλήσει για την πάθησή του. Είχε ανάγκη να μιλήσει για λογοτεχνία, είχε ανάγκη να μιλήσει για φιλοσοφία, είχε ανάγκη να μιλήσει για τέχνες. Ήταν ένας άνθρωπος με όλες τις πλευρές. Και εμένα αυτό το πράγμα που θεώρησα τον εαυτό μου προοδευτικό εκείνη τη στιγμή μου έκανε εντύπωση και είπα: κοίτα να δεις, πάμε και με μια προκατηλημένη ματιά πολλές φορές. Ενώ είμαστε άνθρωποι με όλες μας τις πλευρές και η ψυχική μας δυσκολία είναι κομμάτι του ποιοι είμαστε. Δεν είναι όλο αυτό που είμαστε. Είμαστε πάρα πολλά πράγματα και είναι άδικο να θεωρούμε τους ανθρώπους σαν μόνο την ψυχική τους δυσκολία. Γιατί είναι πολύ περισσότερα από αυτό. Και εγώ θυμάμαι ότι και ως θεραπευόμενη σε ψυχίατρα που πήγα, η χειρότερη μου εμπειρία ήταν η ψυχίατρος η οποία έβγαλε τα χαρτιά της μπροστά και μου είπε: έχεις αυτό το σύμπτωμα, ναι, εκείνο, ναι, το παράλληλο, ναι, άρα είσαι αυτή η διαγνωστική κατηγορία, πάρε το φαρμακό σου, είσαι αυτό. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Τι σε έφτασε σε εκείνο το σημείο, ποια είναι η ιστορία που σε έφτασε μέχρι εδώ, τι άλλα πράγματα συμβαίνουν στη ζωή σου, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Και αυτή η αποστήρωσή μας από οτιδήποτε ανθρώπινο μας πάει τόσο πολύ πίσω, ενώ το θεραπευτικό είναι να πεις ότι okay, σου συμβαίνει αυτό, ας δούμε γιατί σου συμβαίνει, ας δούμε τι άλλο είσαι πέρα από όλο αυτό το πράγμα. Εμένα η πιο βοηθητική κουβέντα ήταν της καλύτερης μου φίλης που όταν της είπα τη διάγνωση μου είπε okay, το ξέραμε, ξέρω, δεν είσαι μόνο αυτό, απλά θα βρούμε τον τρόπο να το διαχειρίζεσαι καλύτερα. Κατά τα άλλα είσαι η Μελίνα, γιατί Μελίνα με λένε, που ήξερα τόσα χρόνια και είσαι πολύ περισσότερα από αυτό το πράγμα. Και αυτό κάπως το ξεχνάμε και το ξεχνάμε και μέσα στους χώρους μας μερικές φορές και είναι καλό να το θυμόμαστε. Αυτά. Ωραίος επίλογος, συμφωνώ πολύ τόσο. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε.